Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι, εδώ. Αυτό μπορείς να το πεις. Από τον Λίμπρο και την Τρόικα της καρδιάς μας. 14 Μαΐου μπορείς να πεις καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, το ξέρεις Δημήτρη μου, κάθε μέρα λέμε. Τελείωσε το ποδόσφαιρο. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής τελείωσε. Τυπικά, ουσιαστικά μάλλον τελείωσε. Άσου λίγο να μαζευτούν, άσου να μαζευτούν. Δημήτρη. Ο Άρης τελείωσε. Είναι από διαφήμιση, άσου να μαζευτούν για να πει. Στο μπάσκετ τελειώσαν οι πιο πολλοί. Ο Άρης μου αρέσει, τελείωσε στο μπάσκετ, έπεσε τι. Καλέ, διακοπές. Διακοπές, καλό καλοκαίρι, να ευχηθούμε. Α, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει στα playoff, όχι, ήθελε, όχι. Δεν τα κατάφερε. Όχι. Ποιο μπήκε στη θέση του, το Κολοσσός. Κολοσσός Ρόδου. Και τεράστια ομάδα και ιστορική. Και μόνο εσύ στο μπάσκετ τι έκανε. Κατοστάρα. Σοβαρά. Κατοστάρα με τον. Με ποιον έπαιζα. Αρκαδικό. Κάτι. Υπάρχει ομάδα Αρκαδικό. Υπάρχει. Ναι. Τετάρτη τώρα 7 η ώρα. Όλα τα λεφτά, οι φίλοι του Ηρακλή. Τετάρτη 7 η ώρα στο Ιβανόφιο. Ηρακλή Απόλων Πατρών. Να αναβιώσουν οι παλιές καλές μάχες. Γιατί? Μπράβο. Μπράβο στον Κολοσσό Ρόδου. Μπράβο που μπήκε στα playoff. Καλή επιτυχία, καλή τύχη να έχει. Αγόρι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γελάς, τι είπα. Μας ακούνε χιλιάδες Ροδίτες που σπουδάζουν τα παιδιά εδώ που είναι. Καλό καλοκαίρι. Πάρε το λάπτοπ. Καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα, είπαμε. Ναι, επειδή υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα. Ο κόσμος σε εσάς περιμένει να ακούσει. Θέλεις να φύγεις, θες να φύγεις σήμερα. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Θες να φύγεις. Μόνο αυτά, αυτά είναι τα θέματα. Δεν είδαμε τίποτα άλλο. Θες να φύγεις. Εγώ στο λέω να... γιατί η φωνή σου είναι Χρήστο Κιώση, να μπορεί να φύγει ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου αν θέλει. Γκόρε φίλε, πώς φωνάει έτσι τον κόσμο τη Ειρήνια. Φώναζα για να καλύψω τις άλλες φωνές. Δεν ήταν, ναι, ήταν τεχνικό το θέμα. Ωραία. Εδώ το ερκοντήσω να ανοίξω πολύ, μας αποτελείται. Άνε το στοίχημα να θυμόμαστε. Το στοίχημα το οποίο χάσατε. Ποιο στοίχημα. Στο μπάσκετ. Καλά, μα θυμίζουν εδώ φίλοι. Και θυμάσαι το στοίχημα στο μπάσκετ. Και ήρθε μήνυμα, ήρθε μήνυμα. Δεν το θυμόμουν εγώ. Ήρθε μήνυμα. Χάσαμε όντως. Φοράει χρωματάρα σήμερα Πόλο Τσαλτίδης. Χρωματάρα. Είναι παπρική. Ανοιχτό παπρική. Ανάμεσα σε πάπρικα και κεραμιδί. Κάτσε. Θα ήθελα να πω γαμάτο, αλλά το. Ναι, αντίδα το είδα. Αντίδα. Πε γεμάτο. Και με λεπτή κόντρα ρίγα έχει πάρει αυτό. Πες λίγο, πες λίγο. Πόσο, πόσο. Σε παραδέχομαι. Τι να πω, ρε φίλε, γκόμενα είμαι, τι είμαι. Όχι, ρε, πόσο. Πόσο κάνει η μπλούζα. Η μπλούζα είναι. Ναι. Έχουμε ξεπαρθενιαστεί εσεμεσικά από τον αγαπημένο μου 164 που με πικραίνει σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ. Συγγνώμη, αφού αυτό δεν θα ξαναστέλνει μήνυμα. Άλλο είναι. Και δεν μας. Α, είναι 2 164. Και μέχρι και εγώ μπερδεύομαι, είναι 2. Ναι, αυτός είναι. Αυτός νομίζω είναι που δεν θα ξανάστελνε. Που δεν θα ξανάκουγε. Ο 6944. Σε μένα απευθύνεται. Τελειώνει το 64. Τζόρμπα, βγάλ τους μια φωτό και ανέβασέ την. Θα την βάλουμε στο λεξικό Μπαμπινιώτη δίπλα στη φράση σαν κλαμμένα χουνιά. Εμείς είμαστε σαν κλαμμένα παιδιά. Όταν είπα εγώ να μην έρθουμε σήμερα το κατάλαβε. Τι είπαμε χθες στο τηλέφωνο. Και τι σου είπα εγώ. Ότι δεν υπάρχει. Εγώ σου είπα κάτι. Όχι να μην έρθουμε να λουφάρουμε, να είμαστε εδώ. Έξω, όχι να πεις ότι άσχλα μας κοιμάται. Για να δεις πόσο μεγάλος, πόσο τεράστιος είσαι. Πόσο μεγαλόψυχος. Όχι, όχι, άστα μεγαλόψυχος. Μεγαλόψυχος. Στην Ελλάδα του 2018, μεγαλόψυχος. Για να δεις πόσο τεράστιος είσαι, Ασλαμάκο μου. Ναι. Πόσο τεράστιος είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Ναι. Αυτός πήρε κύπελο και ασχολείται με εμάς. Ναι. Τσέκαρε το, Δημήτρη, μάρκα το δικό μας, να φύγουμε το. Καλημερίζουμε Κωστή Τσαρό, ο οποίος με συγκίνησε με κάτι που μου είπε σήμερα το πρωί. Τι να είναι καλά, ο Κωστή. Τι είναι αυτό, ποια τραγουδίστρια είναι εκεί πέρα. Η Πάολα. Πάολα με Ιβάν. Ναι. Ποιος πλήρωσε στο τέλος. Ποιος πλήρωσε. Για να γκει. Τι θα πει ποιος πλήρωσε. Παιδιά, να δώσουμε δώρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου για να πάει καλά η εβδομάδα από τα Opticon Express. Η καινούργια θα μας χαζέψει. Το μεταξύ πήρε το κύπελο, ξέρεις γιατί. Ναι. Μετέδωσε εσύ. Εκεί το Παναθηναϊκό. Εγώ... Ποιον είχαμε μετάδοση, ήσουν εσύ με σχόλια κόλκα. Άκουγα εγώ. Άκουσα λίγο συνδέσεις νωρίτερα. Σε άκουσα που βγήκε, άκουσα Ελένη Μπούντου, άκουσα αυτά. Δεν... Με μπράβο σε όλα τα παιδιά που δούλεψαν το Σαββατοκύριακο. Τι δούλεψαν, γιατί είχε πολύ πράγμα. Στην Αθήνα, δεν ήταν δηλαδή. Αράχτη στην Αθήνα και ειδικά όταν έχει όλα αυτά τα γεγονότα που προηγήθηκαν του παιχνιδιού. Μόνο εύκολο δεν είναι, κύριε Ασλαμί μου, για να το μεταφέρει στο ρεπορτάζ και να μπορεί να δίνει το τι ακριβώ συμβαίνει σε διάφορα μέρη τη Αθήνα και ταυτόχρονα πρέπει να περιγράψει και το τι γίνεται με την εκδρομή από εδώ. Βέβαια, Δημήτρη μου. Το ότι δεν εξαντλήσατε 17.000 εισιτήρια είναι ένα θέμα, αλλά παρόλα αυτά πήρε το κύπελο. Οπότε πάει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί όπως σωστά μου είπε ένας Αριάνος, ας το έπαιρνα και εγώ το κύπελο και ας πήγαινα 10.000. Τώρα το ότι. Αυτοί που επέλεξαν να μην πάνε, αυτοί έχασαν.
Ναι, σωστό. Παρόλα αυτά, είναι χίλια ένα, μπράβο είναι σε όσους πήγανε και ξεφτύλα όλων που μείναν εδώ και νέα παιδιά που φοβήθηκαν. Εντάξει, τεράστια δικαίωση Παναγιώτη Παπαδόπουλα που κάθε μέρα διαβάζει μηνύματά του, τελικά, που έκλαιγε. Πόσα εισιτήρια έμειναν απόλυτα? Πρέπει να είναι, κάτσε την παραμονή του αγώνα, πόσα μου είχαν πει. 2. Τώρα δεν ξέρω την τελευταία μέρα πόσα φύγανε. 2.000. Την παραμονή του αγώνα. 1.500 είναι σίγουρα. Κοίταξε, άμα σου είπαν 2 ήταν 4. Όχι ρε. Έλα, εντάξει. Όχι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τότε γιατί μαλώνατε για να γίνει τα 15-17. Χρήσανθε, μην κουράζεσαι. Αυτό συνέβη, όλα τα στέκια, όλα τα στέκια, φουλ γεμάτα. Καλά, έτσι κι αλλιώς, φίλε. Τι, έτσι κι αλλιώς. Πάοκ Παναθηναϊκός, εκεί που το είδα, ήμασταν περίπου 20 άτομα τότε. 20 άτομα μαζί με μένα. Και χθες πήραν και καρέκλες από άλλο μαγαζί, προχθές. Εντάξει, απλά απομυθοποιήθηκε αυτό με τον οπαδό, ότι μόνο πάω ξύση, μόνο πάω κτλ. Εντάξει, αυτά. Από και πέρα, όπως είπε σωστά ένας Αριάννος, ξαναλέω, ας το πέρα και εγώ και ας μην είναι. Και ευχαριστώ. Δεν ήθελα να πάνε και δεν πήγανε. Ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ήθελα να πάνε. Τι δεν ήθελα να πάνε, τελικώς είναι και τι δεν ήθελα να πάνε. Με όλα αυτά που συνέβησαν δεν ήθελαν. Τι να κάνουν. Δεν νομίζω ότι ήταν το οικονομικό το κύριο. Παιδιά, μόνο μισό λεπτό. Χρόνια πολλά και καλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Έτσι. Για τη χθεσινή γιορτή, δεν είχαμε κομπή χθες. Χρόνια πολλά ολόψυχα. Εδώ δίνω και στον παιδιών, στις μητέρες όλου του κόσμου και ειδικά στο δύο συναδέρφων και στις συζύγους τους που είναι μητέρες και στις μητέρες τους, εννοείται και στο Χρήστο και όση και σε όλες τις μητέρες. Και εγώ ήμουν χθες πάνω στα κημητήρια για περίπου 2 ώρες εκεί, τα λέγαμε με τη μαμά. Να ευχαριστήσω τους γονείς μου και ειδικά τον πατέρα μου που επέμενε και έφυγα ενός ετών από τα κάστρα όπου γεννήθηκα για να πάω Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και κοιμήθηκα ήσυχος, 3 κόρνες ακούστηκαν. Το βράδυ του Σαββάτου, άντε 4. Αυτό. Ευχαριστώ τον πατέρα μου από καρδιάς. Τώρα εκτιμώ αυτό που έκανα. Άρα να εκτιμήσω εγώ τη γυναίκα μου, γιατί στο βαθύλακο δεν ακούστηκε τίποτα. 3 με 4 κόρνες μέχρι 1 η ώρα. 3 με 4. Και με ξύπνησαν στις 4 και που πέρασε η αποστολή, ήταν για να πάει στο Λευκό Πύργο. Αυτό ήτανε. Ξύπνησα έτσι με 5-6 κόρνες. Ευχαριστώ τους γονείς μου από καρδιάς, ειδικά τον πατέρα μου. Για ένα κύπλο, ρε Μαρή. Ναι. Και πέρυσι το πήραμε. Ο Τσόρμπα είναι αυτός. Ή έκανε τράμπα με κόλκα. Ο Αναστασιάδης πιο ψηλή φωνή έχει, λέει ο Ρωμανίστα. Πιστό τροϊκόσκυλο και λιμπερόσκυλο από την Δυτική Αττική. Αγαπημένο Ρωμανίστα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. 164. Δεν εκτιμάς το ότι ήρθαμε. Εγώ και ο Χρύσανθος. Τι λέει αυτός? Ο Χρύσανθος και εγώ. Τώρα, αυτή η εντύπωση που έχει, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Πήρε το γεωργείο. Να παίρνει το πρωτάθλημα, να στεναχωριόμασταν. Mm. Το κύπελο που το πήρε, εντάξει. Μπράβο. Και ήσουν και καλύτερο. Mm. Όχι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Δεν υπήρχε. Όχι πολύ καλύτερο. Πρέπει να κατέβει και η ΚΑΠΑ. Δεν κατέβηκε η ΑΕΚ. Η ΚΑΠΑ 20 τη ΑΕΚ πρέπει να πει. Δεν κατέβηκε η ΑΕΚ. Τι έχει δείξει τα άλλα παιχνίδια. Όχι, δεν ήταν αυτό το χάρι. Δεν κατέβηκε. Ναι, συγγνώμη, στο πάω κάτι στην Τούμπα έχει δείξει αυτή την εικόνα. Καταρχήν, 5 φάσεις τι δημιούργησαν αυτοί. Δεν έχω ξαναδεί σε τελικό 3 φορές. Να γίνεται ευκαιρία από τέτα τέτ από πάσα του αμυντικού. Έτσι. 3 φορές έγινε τέτα τέτ από πάσα του αμυντικού. Και άλλες 3 από. Ο Σιμόες. Από τον Σιμόες. Είναι άλλο η δημιουργία, άλλο το ότι είσαι καλός εσύ και βάζεις ένα γκολ. Και είναι άλλο το ότι 3 φορές ο αμυντικός γυρνάει πίσω την μπάλα. Κάποιος τον πίεζε τον αμυντικό. Έλα, Δημήτρη, τώρα κάποιον τον πίεζε τώρα σε αυτό το επίπεδο. Τι δεν τον πίεζε και ο Ρονάλντο με τον Μπενζεμά. Ποιο πίεζε τον Βράνιε που γυρίζει την μπάλα στον και βγαίνει ο Πρίγιοβιτ μόνο του. Ούτε ο γιο του Τσαλτίδη αυτό δεν το έκανε. Ούτε ο γιο του Μίναν. Ο Χουλτ. Τι λες τώρα. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Τι. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα σου πω ποια είναι. Από τον Σιμόες όλη τη χρονιά δεν έχει περάσει κουνούπι. Δεν έχει περάσει κουνούπι. Η ΑΕΚ στο ΑΕΚ πάω και προχθές πέρασε όλη η κοινωνία. Ήταν αυτή. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η διαφορά. Ποια? Αυτή που είδαμε προχθές. Πώς παίζει μια ομάδα και τι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάει να κλέψει μια στην ομάδα. Στην Τούμπα, γιατί του επάτησε. Το ΠΑΟΚ και. Να κάνει 3-0 στο 60 να μην μιλάνε. Που περίμενα εγώ. Ωραία, να κάνει φάση. Μια φάση να κάνει. Γιατί δεν κάνανε αυτά. Είχε φάση. Η πρώτη φάση στην Τούμπα είναι στο 63. 64. Και έχει κάνει 3 σύνολο. Και κάνουν και αυτοί 3. Με τον Μπακασέτα κτλ. Έχασαν και δυνάμεις. Είναι τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι. Αυτή ήταν στα μπουζούκια 2 εβδομάδες. Οι δυνάμεις τους έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Εντάξει, αυτοί παίξαν και καμιά 10 μάτς παραπάνω από σένα, έτσι, φέτος. Του χρόνου να δεις. Τι. Αυτή την ομάδα, αν θα παραμείνει η ίδια. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει η ίδια αυτή η ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι παρά το ότι θα φύγει ο Χριστοδουλόπουλος, θα γίνουν καλύτεροι αυτοί. Γιατί έχουν περισσότερα διαθέσιμα χρήματα. Και γιατί δεν μπορούν να γίνουν χειρότεροι, βασικά. Ναι, αυτό. Στην ουσία αυτό.
Κάνιας MVP. Τους κατάπιε όλους, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ θα πω άφαντο Σιμόρες. Ο Ισπανός, τον είχαμε ξεσκίσει τον Κάνιας. Ο Ισπανός διαιτητής ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια, στη φάση της αποβολής του Βράνιες δίνει κάρτα στον. Έπρεπε να δώσει τον Βιερίνια κάρτα. Στο Βιερίνια, μπράβο, και είναι δεύτερη. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να πεις τίποτα για αυτόν τον διαιτητή, γιατί έδειξε ότι μπήκε μέσα, σφύριζε ό,τι έβλεπε και είναι ο πρώτος διαιτητής που στο πρώτο μαρκάρισμα του Μάτος δίνει κίτρινη. Έλα, κόλατο. Μα φαίνεται διαφορά. Πόσες τέτοιες κάρτες δεν έχουν δώσει 20, Έλληνες 20, 30, στον Μάτος. 30, με πανετολικό. Συγκρατήσου, μη βγάζεις το κόμπλεξ σου ακόμα. Με ατρόμητο. 10,5, με λεβαδιακό. Ήρθα για να κάνω. Άμα είναι να φύγω. Εγώ δεν του είπα ξέρω. Θα πεις αλήθειες. Το πήρα τηλέφωνο. Θέλω να μην. Σιγά, μην το βγάζεις το κόμπλεξ όλο. Πότε αρχίζουν τα δικαστήρια για τις αφαιρέσεις βαθμών για τα επεισόδια. Πότε. Πείτε μας. Ποια επεισόδια. Είπες ποια επεισόδια. Ανάψανε πυρσί, έπεσαν μέσα. Αυτό λογικά είναι τιμωρία έδρας. Ανάψανε πυρσί και πέσανε μέσα. Γηπέδου. Στην Ομόνοια έγινε επεισόδιο. Αυτό λέω και εκτός γηπέδου. Τι, δεν υπάρχουν γι' αυτό. Το παιδί αυτό με τον κόφτη, ποιος τον ήλεγξε όταν έμπαινε μέσα. Αυτό πού το κρύβεις αυτό. Εργασίες έκανε. Έκανε εργασίες. Είχε μείνει από τις εργασίες νωρίτερα. Α, μάλιστα. Ο Μάτος ρε εσύ, αυτό που κάνει άσχημα είναι που παίζει με τα χέρια. Προχθές έκανε τάκλιν. Τι σχέση έχει με τα πρώτα. Δημήτρη, έλα, δεν το έχω, με τον ατρόμητο, στην Τούμπα, στην πλάγια γραμμή, μπροστά στον τέταρτο και τον πρώτο βοηθό, έχει κάνει τον καημένο τον αυστριακό του ατρομήτου, με το μαλλί με τις αντάβγες, που τελειώνει σε ΙΤΣ, αυστριακός, μαϊμού αυστριακός, τέλος πάντων, από κάπου από τα χωριά εδώ πέρα πάνω είναι, αλλά πολύ καλός παίκτης, θυμάσαι τι τον κάνει. Και ο διαιτητής του κάνει παρατήρηση. Και ο διαιτητής τον βλέπουμε εμείς να είναι πάρα πολύ καλός, γιατί δεν έχουμε καχυποψία γι' αυτόν. Σωστό. Εμείς είμαστε. Όχι, ήταν, εγώ το βλέπα από την τηλεόραση και οι 9 στις 10 φάσεις, φίλε, ήταν, είχε δίκιο. Δεν ήταν, όχι. Καταρχάς επιβεβράβησε πολλές βουτιές. Όποιος έπεφτε ελληνικά έπαιρνε φάουλ. Λίγο δίκιο έχεις εδώ. Λίγο δίκιο έχεις. Και δύο φάσεις τέτοιες είναι. Και δεν δίνει ένα φάουλ στον Πρίγιοβιτς. Αυτό είναι. Τρεις παραπάνω κάρτες στον Πρίγιοβιτς. Περίμενε. Χρυσαφέ, ποιο είναι για μένα το σφύριγμα του αγώνα από τον Κορμπαλάν. Το playmaker τον Ισπανό. Ποιο είναι το σφύριγμα του αγώνα. Δεν είναι κάρτα, απλά δίνει ένα φάουλ. Το πώς σφύριξε τη λήξη. Στο ξεκίνημα του αγώνα, στον Πρίγιοβιτς, που η μπάλα πάει στον αέρα, στην περιοχή της ΑΕΚ, έχει σηκωθεί. Ο Τσιγκρίνσκι είναι, ποιος είναι. Έχει σηκωθεί στο Θεό. Ο Πρίγιοβιτς ψηλιάζεται και πάει από κάτω και λίγο ίσα που γέννη τον παρενοχλεί. Λίγο, πολύ λίγο. Και το δίνει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο. Ειδικά για φορ είναι ντροπή. Για φορ, για πεθαίνω, λατρεύω τα εννιάρια, να μην πηδάει, να λουφάρει και να κάνει ύπουλο σκαμνάκι. Τρελαίνομαι. Θα πούμε για τον τελικό και στη συνέχεια. Βεβαίως θα πούμε για την τεράστια Λίβερπουλ που έριξε 4. Την ίδια στιγμή που η Τσίλσι έτρωγε. Χωρίς πίεση έπαιζε. Γι' αυτό μίλουσε όμως για μια εβδομάδα. Έλα, μεσοβόμαδα. Έλα ρε Μπράιτον, έλα ρε Μπράιτον. Τελειώσανε όλα. Έλα ρε Μπράιτον. Περίμενε. Τελειώσαν όλα αυτά. Πάρε το τετράμπαλο. Με το 1-1 τη Τσέλση με τη Χάντερ. Πάρε και ένα τρίμπαλο εσύ η Τσέλση. Πάνε τώρα κι εσύ. Πάνε τώρα και το άλλο. Σάββατο σε περιμένω. Άντε. Εντάξει. Τελειώσαν όλα μεσοβδόμαδα που εκείνη την ώρα εσύ ήσουν έξω. Δεν ήρθε. Τι έχει κάνει. Τσουλού η μεγάλη Λίβερπουλ. Στο Τσέλση Χάντερ φιλτε 1-1. Επίσης να δώσουμε μπράβο και συγχαρητήρια στην Football League. Διότι έβγαλε όλες τις ανατροπές τις οποίες παίξαμε. Την ανατροπή Απόλλων Καλαμαριάς. Με Κισαμικό από 0-1 έγινε 2-1 ο Κισαμικός. Δεν τα κάνει ο Απόλλωνας αυτά. Ποια? Δεν κάνει και πράγματα ο Απόλλωνας. Τι να κάνει? Ανατροπές έτσι, εσκεμμένες. Ποιος είπε για εσκεμμένη? Αυτό εννοείς. Εγώ εννοώ εσκεμμένη. Τι λες φίλε, εγώ είπα ότι πληρωθήκαμε. Δεν είπα εγώ τη λέξη εσκεμμένη. Καμία εσκεμμένη. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Βέβαια αυτό που ήταν άχαστο και το έχω γράψει, το είδε, τα είδες που το έγραφα πριν το μάτσα. Το βλέπεις στο τσάτ, το έγραφα. Το μπασκετικό. Παναχαϊκή Σπάρτη 0-1 και τους λέω στο ημίχρονο θα γίνει 2-1 και στο Νόφι 1-0 ο Καραϊσκάκης, άχαστο 1-2. Έγιναν και οι τρεις ανατροπές. Μπράβο στα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έκαναν. Βέβαια, αυτό που δεν υπολόγισε κανείς είναι, για να κλείσουμε έτσι λίγο το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τη νίκη των Τρικάλων μέσα στον Κόρυβο, που πήγαν τα Τρίκαλα με 7 παίκτες και βάλαν 85 πόντους και κερδίσαν 82-85 και σώθηκε ο Πανιώνιος. Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Και βγαίνουν μετά ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ο Σακελαρίου που έχει την κόρη του πρόεδρου του Πανιωνίου και ο πρόεδρος του Πανιωνίου ουρλιάζει. Τι που έχει ουρλιάζει, την κόρη, τι την έχει σχέση. Γυναίκα του νομίζω είναι. Α, σύζυγος. Ουρλιάζει ο πρόεδρος του Πανιωνίου, αυτός ο Αλευρογιάννης πώς λέγεται κτλ. Ορίεται στην κυριολεξία ότι εγώ έσωσα τον Πανιώνιο και τέτοια.
και δεν λέει ένα ευχαριστώ στην ομάδα των Τρικάλων που πήγε και κέρδισε. Ναι. Πες ένα ευχαριστώ, ρε φίλε. Ο Αλεξανδρής έγινε ο πρώτος προπονητής που με τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια έφυγε την ομάδα. Το Βαγγέλη. Δεν ξαναγίνει αυτό. Πήγε, έκανε τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια και σώθηκε. Αφιέρωμα τώρα θέλω από Λευτέρη Δούκα που τον κυνηγάει εδώ και 20 χρόνια. Αφιέρωμα τώρα. Συγγνώμη, μια απορία, Δημήτρη. Όταν λέει ο Σαββίδης είμαι περήφανος, θα το ξανακάνω. Τι, να ξαναμπεί με το πιστόλι, τι εννοεί? Ποιο? Για την εισβολή του σε τέτοια περίπτωση. Και πες μου εσύ ότι είσαι οπαδός της Σουόνση. Στα τρία τελευταία μάτς έχεις τις δύο ομάδες για να σωθείς μέσα στην έδρα σου και χάνεις και στα δύο. Και είσαι οπαδός της Σουόνση. Ναι, αυτοκτονικό. Στην Ελλάδα μπαίνεις μέσα. Μπαίνανε μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει. Να ζητήσω. Έλα ρε εσύ, Αντώνης. Ναι. Αντώνης Μαυρέας. Αυτός ναι. Αυτός είναι ΠΑΟΚ. Από τα φτωχά χρόνια. Όχι τώρα που σκάσανε μύτη με Σαββίδη όλοι που την ψηλιαστήκανε. Έγινε ΠΑΟΚ. Έγινε ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεν λέω γεννήθηκε στην Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Το ξέρω. Ναι, αφού το καλοκαίρι σου παρεπουρώτησα από τον κολλητό του. Μαζί βλέπουμε, λέει, μάτσο, ώρα λέει, τελευταία έχει χαθεί. Επίσης, να δώσουμε χαιρετίσμα στον πρόεδρο, τον κύριο Γραμμένο. Εμφανίστηκε ο Βαγγέλης. Και είπε για τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Γιορτή. Λοιπόν, δεν έγινε και αυτό που να ζητήσω από έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να, στην ταυτότητα εκεί που λέει επάγγελμα, να διαγράψει το ποδοσφαιριστή. Να βάλει ό,τι θέλει. Οικοδόμος. Ή να το αφήσει κενό. Ή να το αφήσει κενό. Το μάτσο το χάνει ο Χιμένεθ. Καταλάβατε ποιον. Δεν χάνει κανένα μάτσο ο Χιμένεθ. Καταλάβατε ποιον. Αυτή είναι η διαφορά των ομάδων. Το μάτς το χάνει ο Χιμένεθ που έχει το μάνταλο μέσα και το Χριστοδουλόπουλο τον βάζει μόλις τώρα τον γκολ. Και τον Μπακασέτα στη δεξιά γραμμή. Και να ήταν μέσα. Και τον Μπακασέτα στη δεξιά γραμμή. Ο Λουτσέσκου του πήρε τα σόβρακα με την κίνηση με τον Μπίσεσβαρ. Δεν το περιμένατε ούτε εσείς. Ναι, καλά. Όλη τη χρονιά. Και να το περιμένατε το λέγατε. Άρα κάνετε κακό ρεπορτάζ. Όλη τη χρονιά γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο? Η διαφορά των δύο ομάδων. Άντε πάλι. Δεν ήταν μια βραδιά. Τι να κάνω. Παίζεις εσύ πιο θελτικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ, ξέρεις τι παίζει. Όπως ήθελες να το πάρεις εσύ με Σάντος, με εκείνο τον Εμετό. Που έγραφε τα πολύ ωραία άρθρα τότε. Και πολλά από αυτά τα έχω κρατημένα. Στη Sport Day. Αυτό είναι. Να μου τα δώσεις. Η ΑΕΚ. Επίσης, να πούμε ένα μπράβο στον μπασκετικό Άρη. Τα ναι, ναι. Ο οποίος μπασκετικός Άρης τερμάτισε ένατος. Μπράβο. Και ενώ τερμάτισε ένατος ο μπασκετικός Άρης, είναι δεύτερος στα εισιτήρια στην Basket League Μαρία. Αυτό δείχνει πίστη και αφοσίωση. Ο Παναθηναϊκός. Και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ και με τις ομάδες που έχουν. Η ΑΕΚ πήρε δύο κύπελα φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός ο γνωστός και έχουν γήπεδα διπλάσια από του Άρη. Ο Άρης είχε μεγαλύτερο μέσο όρο εισιτηρίων στα παιχνίδια του στην Basket League παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην ένατη θέση του πινάκα της βαθμολογίας και είχε αυτή την τραγική χρονιά. Να μιλάμε κάθε σήμερα άποψη. Το πρωί για τον μπάσκετ του Άρη. Αυτή δεν μιλάμε για τον μπάσκετ του Άρη. Είπαμε μια ατάκα αφού πρώτα έβγαλε τη χολή σου για τον Κολοσσό. Στην συνέχεια είπαμε και αυτό για την άξιο αναφοράς, μια που μιλάμε για κόσμο, λοιπόν, εμπορικότητα. Διέγραψα την ταυτότητά σου, επάγγελμα, ποδοσφαιριστής αγόρι μου. Τέλος. Τι τραγικότητα του ποδοσφαίρου μας. Έχει γίνει μόδα στο ποδόσφαιρό μας να βγαίνουν αγόρια που έχουν καταπιεί σπαθή και να λέγονται ποδοσφαιριστές. Βλέπε Τζιόλης. Βλέπε Μπακασέτας. Τέλος. Η ΑΕΚ να πάρει εκδίκηση. Η μπασκετική ΑΕΚ έρχεται να πάρει εκδίκηση, παίζει στα play-off με τον ΠΑΟΚ. Πού πήγανε, Χρυσανθέ, σε ποια μπουζή, πού πήγε ο ΠΑΟΚ? Στην Πάολα, ρε φίλε, είπαμε. Στην Πάολα, έτσι, sorry, δεν είναι. Είσαι τρέλος. Είσαι τρέλος. Πήγαμε 15.000, αλλά ήταν σαν να ήμασταν 30. Τσαμπουκά δεν μας πούλησε κανένας. Κανένας ότου, κανένας χάρης. Ούτε καν ένας χάρης. Ούτε καν ένας χάρης. Εγώ το, ναι, γράφει ότου. Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Χρύσανθος, ούτε καν ένας χάρης, χαχαχα. Συγγνώμη, δεν. Εντάξει, δεν. Να δώσουμε ένα ζευγάρι για να πάμε σε την break. Ένα, έτσι, ο το καλό 429 λέει, δεν παρακολουθώ, αλλά αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενα του Τζόρμπα, το τελευταίο τρίμηνο την οκτάδα την έχει ο ΠΑΟΚ. Μη σου πω, θα πετάξει έξω καμιά Γιούβε από την τετράδα. Πάρα πολύ καλό είναι ο ΠΑΟΚ. Το λέει ο 429. Εννοεί τον παίχτη του Κολοσσού, που πρέπει να μάλλον είναι Αριανούς στο γήπεδο. Δεν μάλωσε καθόλου με Αριανούς. Και αυτό το περιστατικό υπήρχε όντως. Πήδηξε στην κερκίδα ο Χάρης. Τι να κάνει άλλο. Και του έλεγε ένα Αριανάκι μέσα στα μούτρα του. What? 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 Το Αριανάκι το συλλάβανε και ο Χάρης έφυγε ενόχλητος. Μια χαρά μαγιά πουλάς αν ξέρεις όταν την πληρώσει μόνο ο άλλος. Παρόλα αυτά το Αριανάκι που του έλεγε What?
What και τον κοιτούσε με στα μάτια, το μπουζουριάσανε. Μαγκάκο εσύ. Εσύ θα τον κοπανούσε τον Χάρη, ο οποίο ήταν και δύο μέτρα. Και άμα σε έπιανε μόνο σου, θα σε έκανε γιογιό όπω και εμένα, όπω και όλου. Ναι. Ο Αμερικανό ο αθλητή. Ναι. Πάρω εδώ και λέω what. Και εγώ λέω τόση ώρα, ποιο κανάλι δείχνει τον Μπάουξ στην Πάολα. Τόση ώρα, ξεχάστηκα το ύψιλον. Λέω μισή ώρα τώρα, τι είναι αυτό. Κάτσε δίπλα στην Πάολα. Ναι, και έχει τραγουδάει ποντιακό τραγούδι για τη μάνα. Χρήστο, ένα μόνο το τελευταίο μήνυμα και πάμε σε διάλειμμα. Άλλο πόσα δόθηκαν, άλλο πόσοι ήταν μέσα. Εγώ μετάνιωσα που το πλήρωσα. Κανένας δεν το ζήτησε, σε κανένα σημείο. Ναι, είχατε και μια 30.000 κάτω στην Αθήνα. 831. Άσε μας 831 τώρα. Πόσοι ήταν μέσα. 2.000 απόλυτα εισιτήρια άφησες. Χωρίς διαγωνισμό, για να πάει καλά η εβδομάδα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τίποτα, απλά ονοματεπώνυμο. Τίποτα άλλο. FM κενό μήνυμα. Ρε Opticon. Που το λέει ο άλλος, κάτσε και λέει, γιατί! Πιο πολύ από τον Βιερίνια σε είδαμε, ρε φίλε. Πιο πολύ από τον Βιερίνια. Είμαστε ανοιχτά, τώρα είμαστε ανοιχτοί, ωραία. Εδώ είμαστε αδέρφια, βλέπω εδώ, θαλαμοφύλακα, βλέπω κι άλλα, δεν παρακολουθώ, ναι. Λοιπόν, τρώει κανομένη, δυνατή, ισχυρή, Δευτέρα, πρωί Δευτέρας, μετά από ένα συναρπαστικό, εξουθενωτικό, συγκλονιστικό, πραγματικά καθηλωτικό τελικό που είδαμε το Σάββατο και ενώ φυσικά τον τελικό της Eurovision με απίστευτη αγωνία και τρελές ανατροπές στα τελευταία 2-2,5 λεπτά της ψηφοφορίας. Δεν παρακολουθώ, αλλά αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενα του Τζόρμπα, το τελευταίο τρίμηνο την οκτάδα την έχει ο... την έχει ο ΠΑΟΚ, μη σου πω ότι πετάξει καμιά Γιούβε για τετράδα. Να σου πω κάτι, από τον ΠΑΟΚ αυτόν το φετινό και τη Γιουβέντους τη φετινή και την περσινή, προτιμώ τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, ποδοσφαιρικά, εννοείται. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, να δω τι στέλνει ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο θαλαμοφύλακας, ο Χριστοδουλόπουλος, αν νομίζετε ότι μπορεί να βγάλει πάνω από 25 λεπτά, δεν έχετε δει ΑΕΚ φέτος. Έτσι λέει και ο Χιμένεθ. 90 λεπτά έχει ο οικοδόμος όλη τη σεζόν. Τόσα αντέχει, τόσα παίζει. Συμφωνώ με θαλαμοφύλακα. Και αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, δεν είμαι, αν ήμουν, δεν θα με ενθουσίαζε καθόλου η απόκτησή του, ξεκάθαρα. Λάθος, ειλικρινά. Λάθος κάνεις. Εντάξει, για αλλαγή, όχι για βασικός. Αυτή είναι άλλη υπόθεση, αυτό κανονίζει ο προπονητής. Ναι, εντάξει, για αλλαγή, όχι για βασικός. Ο Χριστοδουλόπουλος έπρεπε να πάει στον Ολυμπιακό, εκεί θα άλλαζε η ποδοσφαιρική του μοίρα, μετά τον ΠΑΟΚ. Παίκτης, στυλ, τρόπος παιχνιδιού, φάτσα, καθαρά για Ολυμπιακό. Πέρα από το ότι είναι και ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι, και όλη η οικογένειά του. Παρόλα αυτά, είναι μέσα στους 2-3 καλύτερους στο πρωτάθλημα. Πολυτιμότερους. Σίγουρα, εντάξει. Σίγουρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ, στο stage, όπου έγινε και πάλι αυτό το πάρτι, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, για 50 λεπτά μιλούσε ο Σαβίδης. Έβγαλε λόγο. Πήρε τον μικρόφωνο και είπε: θα σας απασχολήσω για λίγο. Κατάλαβαν. Η Πάολα. Περίμενε, ποιοι είναι εκεί. Η Πάολα και. Η Πάολα και το σχήμα που έχει. Α, δεν έχει. Ναι, δεν είναι. Ναι. Η Πάολα και το. Ναι, εντάξει, ναι. Για λίγο θα σας απασχολήσω. Ήταν 12 και 5. Τελείωσε μία παρά. Κάτσε, ήσουν εκεί εσύ, ήσουν μπροστά. Ναι, ναι. Μπράβο. Μία παρά 5 τελείωσε. Κούτρα, φαντάζομαι, ναι. Αλλά τα είχε μαζεμένα έτσι, δηλαδή είναι και δικαιολογημένο. Είχε να μιλήσει κανένα 2-3 μήνες. Δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι... Κλαίω. Έχει μια ανησυχία. Κλαίω. Ναι, έχει μια ανησυχία. Τράβηξε πολλά. Εξήγησε γιατί έχει όπλο. Γιατί, τι είπε. Είπε για ανατινάξεις, είπε για απαγωγές. Είπε για... Μαγαζιών. Mm. Για απαγωγές. Mm. Κάποια στιγμή είπε... Έχω πει στους γιους μου, αν πάθω κάτι. Να είναι καλά, άνθρωποι. Είχε αρκετές τέτοιες αναφορές. Περίεργο. Είχε αρκετές τέτοιες αναφορές. Α, υπόθηκαν τέτοια έτσι ξεκάθαρα. Ναι. Δεν λέγεται εύκολα. Μπράβο του. Το αν πάθω κάτι είχε να κάνει με το ότι θα κάνετε οπωσδήποτε το γήπεδο. Ό,τι και να γίνει, λέει, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη μου θα είναι το γήπεδο που θα αφήσω. Ναι. Και το ότι. Πριν φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Αυτό είναι ίσως το κύριο που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Για την ομάδα και τον Λουτσέσκου,
απευθυνόμενος στον Λουτσέσκου, είπε ότι εσύ θα έχεις όσο budget θέλεις. Είπε στον προπονητή. Όσο budget θέλεις, με τρομάζω λίγο. Απεριόριστο. Ναι, τρομάζω λίγο. Φέρει και ένα Frank Lampard. Ναι. Άρα προπονητής παραμένει και φέτος Μιρτσέα Λουτσέσκου, ναι, με βοηθό το Ρασβάν, έτσι. Εξήγησε για εκείνη τη βραδιά τι συνέβη κτλ. Κτλ. Για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για το όπλο, την άδεια, είπαμε, αναφέρθηκε ακόμα και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, που ήξεραν την ιστορία και πώς πήρε άδεια για να οπλοφορεί. Καλά, ο καμένος δεν ξέρει. Ναι. Τι είπε, γιατί αυτά εδώ που είπες. Άφησε να εννοηθεί ότι έχουν γίνει πάρα πολλά σε αυτή τη χρονιά, ότι έχει κινδυνεύσει, ότι έχει απειληθεί. Είπε ότι όποιος συνεργάτης μου πλέον δεν αντέχει, μπορεί να αποχωρήσει. Με αφορμή αυτές τις απειλές της φετινής χρονιάς. Φίλε, αυτά είναι βαριά που λες τώρα. Ναι. Αυτά είπε. Ναι. Και ας τον καλέσουν να εξηγηθεί. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή, αν τα έλεγα από άλλον, όχι από σένα, θα έλεγα αυτός κάνει χαβαλέ, είναι άσχετος. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Το εννοώ. Γιατί δεν γνωρίζεις ότι φέτος το πρωτάθλημα από κάποια σημεία και μετά έγιναν όργια εκτός γηπέδων. Καλά, ναι. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα πάει πολύ ρεση με σωματική ακαιρεότητα και απειλή της ίδιας της ζωής του κτλ. Πολύ, πάρα πολύ βαρύ είναι αυτό. Όταν φτάσει στο σημείο να λέει, έχω πει στους γιους μου αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Απαράδεκτος σκηνοθέτης, απαράδεκτος, κάνε ρεση ένα κοντινό στη Μαρία την Κοντζάρεβα. Είναι μέσα στο χόρτο η γυναίκα και την έχεις τεταρτοπέμπτο πλάνο. Θα τρελαθώ. Και δίνεις τον κάθε που μπαίνει μπροστά εκεί πέρα τσολιά, το πλάκα μας κάνετε. Και είναι η Μαρία Γκοντζάρεβα πίσω, χαμογελαστή, είναι δυνατόν. Στρατηγικό, τώρα διαβάζω τις σημειώσεις μου γιατί μέχρι τώρα δεν διάβαζα τίποτα. Ναι. Στρατηγικός στόχος να μπει ο ΠΑΟΚ στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στις 20 καλύτερες της Ευρώπης. Ναι. 20 καλύτερες είναι στην Ευρώπη. Αυτά που πάθαμε φέτος, ναι, το πάθαμε για καλό, για να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό μας. Έπρεπε να τα πάθουμε. Έτσι. Στο Ράσβαν, ευχαριστώ, πήρες ένα κατρέγαστο διαμάντι και το δούλεψες και το έχεις παρουσιάσει όπως το έχεις παρουσιάσει. Που κάποιοι δεν το θέλαν και κράζαν το Ρασλαμά που από το καλοκαίρι είπε πάρε το Ράσβαν από το καλοκαίρι, θα έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί τους άρεσε η Ξάνθη, η δουλειά που έκανε στην Ξάνθη. Ήμουν σίγουρος ακόμα και όταν χάσαμε το πέναλτι τον Πρίγκιπα, θα πάρουμε το Κύπρο γιατί σας έβλεπα πώς παίζαμε. Για τις μάσκες που έφτιαξαν οι παίχτες. Το συγκρότημα. Με πρωτοβουλία του Βαρέλα έγινε αυτό. Οι μάσκες. Η ιδέα ήταν του Βαρέλα. Ναι. Οι μάσκες που έφτιαξαν οι παίχτες, όταν το είδα, είπε, δάκρυσα, θα το θυμάμαι όσο ζω να το ξέρετε. Στον Γκαρσία, συγχαρητήρια για την ομάδα του που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 20. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω αστυνομική ασφάλεια, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω όπλο. Και εκεί επάνω είπε ότι ανέφερα στο Μάκι, στον Καγκάτσι εννοεί, αν τα νεύρα σας δεν αντέχουν, δεν θα έχω παράπονο αν φύγετε. Είπε εκεί. Θα τελειώσω μόνος μου τον πόλεμο. Βόμβες, απειλές, απαγωγές, ανατινάξεις καταστημάτων. Αυτά βιώσαμε φέτος. Και τον ΑΣ Πάγκο θα είναι πάντα δυνατός. Είπε και για το μπάσκετ κάποια στιγμή, για όλους τους μπασκετικούς. Εκεί δεν έχει δεθεί, είναι φανερό, δεν του αρέσει αυτό το οποίο γίνεται στο μπάσκετ. Όχι του ΠΑΟΚ, ως άθλημα, ως ναι, προοπτική που δεν υπάρχει. Ναι. Ότι παρά τα προβλήματα κρατάνε την αξιοπρέπειά τους. Αυτό είπε για το μπάσκετ. Να τα ακούει η Μαρία, ό,τι σας έχω δεσμευτεί θα το κάνω πράξη. Γιατί τους έχει τάξει πάρα πολλά πριν. Είπε για τον Παναθηναϊκό ότι θα μπορούσαμε να τον οδηγήσουμε σε άλλη κατηγορία να πέσει. Δεν το κάναμε γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι φτωχό χωρίς τον Παναθηναϊκό. Ενώ χωρίς τον Ηρακλή είναι μια χαρά. Ναι, ωραίο. Αυτό δεν το είπε. Ναι. Το εννοείς εσύ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα κατασκευάσω την νέα. Από εδώ και πέρα θα είμαι σε όλα τα σε όλες τις πόλεις που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, αυτό κατάλαβα, εκτός γηπέδου. Κλαίω, ρε φίλε. Στο επόμενο γήπεδο που θα μπω, ναι, θα είναι η νέα Τούμπα.
Έτσι είπε. Δεν θα ξαναπάει σε γήπεδο ελληνικό. Προφανώς ούτε στην Τούμπα. Του χρόνου, αν παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Ραφίνα κύπελο, θα είναι στη Ραφίνα. Έτσι ανέφερε. Λέω. Δεν θα πάω σε κανένα ελληνικό γήπεδο, αλλά θα είμαι παντού. Θα τρέμουν στη σκέψη ότι μπορώ να εμφανιστώ. Θα ξαναπάω μόνο στη Νέα Τούμπα. Αυτό είπε. Ποζεράς να κάνει τρελές δηλώσεις. Τελείως από αυτά που λατρεύω. Να ξεκινήσει ο Ράσμαν τη δουλειά από αύριο. Κάτσε, άσε να ξεκουραστεί λιγάκι. Συγγνώμη, πες μου μία ανατίναξη καταστήματος. Έχω απορίες. Είπε ανατινάξει καταστημάτων που δεν τις γνωρίζουμε προφανώς. Είχαν γίνει γνωστές και τότε. Απλώς δεν πήρανε. Τι καταστήματος, επειδή ξηρή καρπή, τι παράδειγμα. Δεν κάνω πράγμα. Ανθρώπων που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και στην Αθήνα. Αν θα δεις τις. Θα σου. Στο διάλειμμα. Είναι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ τι. Που. Στο ευρύτερο περιβάλλον, ναι, στο ευρύτερο διοικητικό περιβάλλον, τι πρώην ποδοσφαιριστές, τι. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, που είναι και συγγενείς παραγόντων του ΠΑΟΚ, που δουλεύουν για τον ΠΑΟΚ, που μπορεί να έχουν κάποιο ρόλο. Καλά, η αστυνομία τι κάνει, αυτό είναι θέμα. Περίμενε το, δεν κατάλαβα. Το ερευνά. Που απειλήθηκαν, υπόθηκε ό,τι υπόθηκε και μετά βρήκαν το κατάστημα. Που δεν πήραν καμία δημοσιότητα, δεν τα γνωρίζουμε. Πήραν δημοσιότητα, απλώς δεν πήραν αθλητική διάσταση. Έμαθες για να την έξει καταστήματος. Κόντεψε να ανταχθεί ολόκληρο το τετράγωνο τότε στην Αθήνα. Ναι. Αλλά δεν ξέραμε εμείς, ας πούμε, ναι, ο κόσμος ότι είναι. Ότι έχει αθλητική πρόκληση. Εντάξει, οκ. Ωραία, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Όταν τελείωσε την ομιλία του, τη σύντομη, υποκλήθηκε στον προπονητή και στους παίχτες. Νόμιζα πήγες να πει στην Πάολα, θα λυποθυμούσα, δεν τα άντεχα αυτό. Στην Πάολα, όταν πήγαινε δίπλα της, έβαζε το χέρι στο μπούστο για να μην το βλέπει. Και έκανε το σταυρό του. Κοροϊδεύεις τώρα. Όχι. Όταν πλησίαζε στην Πάολα, τη έβαζε το χέρι του, το έβαζε στο μπούστο μπροστά. Μπράβο. Και έκανε μπράβο το σταυρό του. Μπράβο. Μπράβο. Τη έριξε μια από τα 800 δίσκους από ό,τι είδα. Ναι. Να είναι καλά το Εψιλον, τρελό ρεπορτάζ. Και καινούριο, έδειχνε μία ώρα και εγώ λέω: ποιο κανάλι δείχνει Πάο, Γλέντι τόση ώρα. Τρελαθώ. Λέω: ποτέ δεν έχουν δείξει ούτε για Ολυμπιακό τόση ώρα. Και βλέπω το Εψιλον, δεν το συνειδητοποίησα, είναι το Εψιλον. Και περιέγραψε ένα περιστατικό την παραμονή του τελικού στο γεύμα που είπε πάλι: δεν ήθελα να σα πω πολλά. Ναι. Και ζήτησα από το Βιερίνια να μου φέρει το κύπελο. Και μου απάντησε ο Βιερίνια ότι θα σας το φέρουμε όλοι μαζί. Ναι, όχι μόνο εγώ. Ναι. Λοιπόν, έξτρα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ κατά την έναρξη, πριν την έναρξη μάλλον, στην παρουσίαση των παικτών των δύο ομάδων στους επισήμους, στο τιμητικό αυτό άγημα τέλος πάντων, δεν έδωσε το χέρι του στο Μάκη Γκαγκάτσι. Μην το πεις. Το είδες? Όχι. Απαράδεκτο. Με πονηρό τρόπο. Εσκεμένα. Απαράδεκτο. Ποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έλληνας. Δεν θέλω να πω, όχι. Μην το δίνουμε γυαλιά ηλίου. Σιγά μου, ρε. Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να βοηθήσω. Ναι, Έλληνας είναι. Δεν έδωσε το χέρι του. Ο Μάντρος αποκλείεται. Στον Μάκη Γκαγκάτσι. Ποιο είναι? Ο Μπάρκας. Έξτρα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο Μπάρκας. Θα σου το πω. Ο Μάνταλος. Ο Γαλανόπουλος αποκλείεται. Ο Μπακάκης δεν νομίζω. Παιδιά λέει μόνο στο Δημήτρης δεν βοηθά. Εγώ το ότι είπαμε Έλληνας είναι πολύ. Ο Μπακασέτας. Είναι πολύ. Δεν νομίζω. Δεν δίνει το χέρι του στον Μάκη Γκαγκάτσι. Στο τέλος έκαναν πάρα πολλές χειρονομίες και οι μεν και οι δε. Έγιναν απίστευτα πράγματα. Ποιοι και οι μεν και οι δε, να καταλάβω. Ποδοσφαιριστές. Των δύο ομάδων. Γίνονται ένας χαμός. Χειρονομίες ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Πάρα τα αυτά. Οι αεξίδες κάνανε στους άλλους ότι εσείς. Εγώ είδα κάτι για και αγκαλιάς και φιλιά. Ναι, καλά. Εσείς κλαίτε. Ο Στοδελόπουλος έκανε διάφορες χειρονομίες ότι σηκώνει κούπες. Ένας χαμός. Τέλος πάντων. Πάμε για να ανοίξουμε και γραμμές. Διαβάσουμε μικρότερα τα μήνυματά σας. Τεράστιο μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Ο γραμμένος, Χρήστο, στο αφιερώνω. Ο γραμμένος εύχεται καλή τύχη σε έναν έναν στους διαιτητές. Good luck. Και φτάνει στο Σιδηρόπουλο και λέει good luck. Γεια σου Γιώργο Ιταλό. Γεια σου Γιώργο Ιταλό. Ο οποίος μου έστειλε πολύ ωραίο μηνυματάκι, προψέ. Φανταστικό μήνυμα. Είναι λέει δύο πιτσερίκια, λέει μαλώνουνε. Και λέει το πρώτο στο δεύτερο. Της μανούλα σου και λέει το δεύτερο. Εγώ έχω δύο μπαμπάδες.
Χθες ήμουν μάρτυρας σε απίστευτο σκηνικό. Νωρίς το απόγευμα, αργά το απόγευμα, στο κέντρο της πόλης, σε παρέες παιδιών, αγόρια κορίτσι, αγοράκια κοριτσάκια, περίπου τρίτη γυμνασίου με πρώτη λυκείου, που την έχουν πέσει κάποια ξένα σε ελληνάκια και έχουν φάει ξύ, έχουν βαράν πέντε άτομα ένα. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής. Αγοράκι. Μην το πεις γιατί είναι διαγωνισμός, ναι. Αυτός. Ναι, ναι. Μπράβο ρε 2,75, μπράβο ρε Κωνσταντίνε, μπαίνει στην κλήρωση. Νομίζω δεν είναι ο πρώτος που θα απαντήσει. Νομίζω μπερδεύεσαι. Καράε, άστο. Μη λες τίποτα, το δούμε τώρα μαζί. Θα σου πληρώνω τους καφέδες για ένα μήνα. Μου τους πληρώνεις για μια εβδομάδα. Εσύ φίλε, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα υπάρχει εδώ πέρα. Μην το κάνει, άστο. Εγώ αν ήμουν ο Μάικς ο Γκαγκάτσης, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Αν ήμουν ο Μάικς ο Γκαγκάτσης, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος δεν δίνει το χέρι του στον Μάικη τον Γκαγκάτση. Κατά την παρουσίαση, έτσι, πριν την αρτήρια η παρουσίαση που γίνεται στους εκπροσώπους των δύο ομάδων και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, στους παίκτες και στους διαιτητές. Είμαστε, ρε παιδί μου, να πω κάτι, ρε παιδί, τα κλισέ αυτά. Τι να συγκρίνονται με Σκωτία και Αγγλία, ας πούμε. Κανίβαλη σε όλα. Η πιο αγενής χώρα. Η πιο αγενής χώρα είμαστε, ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί σε συμπεριφορά. Πάμε σε break, μας κυνηγάει ο Χρήστος Κιώσης. Άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε και γραμμές. Δεν στερούμε το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τους άλλους. Δύο δίνουμε. Ένα έτσι με απλή συμμετοχή και ένα έξτρα σε αυτούς που θα απαντήσουν σωστά για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που δεν δίνει το χέρι του στο Μάκη τον Γκαγκάτση. Επιστροφή στο στούντιο. Εδώ είμαστε για την Τρόικα και οι έχουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μόνο μία σωστή απάντηση. Δίνουμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Το ένα είναι. Τι είναι εκεί, παιδί, στην τουαλέτα, σκηνή. Χειρότερο. Το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, απλά συμμετοχή, μονοματεπώνυμο, κανονικά. Και το άλλο, για το άλλο, θα μπουν στην κλήρωση όσοι απαντάνε σωστά στο απλό ερώτημα. Ποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Έλληνας είναι, δεν έδωσε το χέρι του στον Μάκη Γκαγκάτση κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων και των διαιτητών. Okay. Λοιπόν, πάμε γραμμές να λέτε το όνομα και την ομάδα. Και ο Χιμένεθ δεν έδωσε. Την οποία υποστηρίζετε. Ναι. Καλά, τώρα λέω για ποδοσφαιριστή. Και ο Χιμένεθ δεν το έδωσε. Ναι, δεν το έδωσε. Στο Μάκη, άντε. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Α, δεν υπάρχει, sorry. Ναι. 23-10-287. Μου λέει και όσε δεν υπάρχει. Τι περίμενε, κοιτάζω, λέει. 23-10-287-888. Έτσι, 23-10-287-888. Σήμερα είναι καμιά. Είναι το Αϊθεράπη σήμερα. Του Αγίου Θεράποντος. Κάτι είδα, αλλά δεν έχει σταυρό. Σήμερα. Ναι, γιατί η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη στη γλυκερία, έλεγε να πα στον Αϊθεράπη να σε φωτίσει. Τη έλεγα γιατί. Έχω πάει εγώ λίγες φορές. Ναι, έχω πάει κι εγώ. Νεαρός. Αρκετές φορές. Αφού εκεί γειτονιά. Κάτω τούμπα. Εσύ ήσουν εκεί γειτονιά. Ναι. Κάτω τούμπα. Εγώ δεν. Από τη γιαγιά κατέβαινα. Να τη πρώτη γραμμή, να μας πάει καλά και η εβδομάδα. Σε επιτάφιους έχω πάει πολλές φορές. Εκεί. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα Ζηλιάριδε. Όπα, δεν ακούω τι είναι. Τη Ζήλια που την είδες, φίλε. Θα μάθεις την πορεία. Εγώ δεν θέλω Γιάννη, εγώ πήρα Γιάννη. Ναι. Ήταν ένας καλός παρός του και μου το έδωσε. Ναι. Το γυαλί. Βινίλ. Ναι, εγώ δεν θέλω. Ένας οπαδός Ισάκ του έδωσε το γυαλί του, λέει. Αγκαλιαστήκαμε και μου το έδωσε. Στο δωσέ το γυαλί. Εννοείται. Πρέπει να το είχε πάρει από Opticon Express, φίλε. Κάτσε κάτω, ρε Σλαμή. Εδώ σου λέει για το γυαλί που του έδωσε ο οπαδός της ΑΕΚ. Τι μάρκα ήτανε. Δεν προλαβα. το κάνα δώρο αλλού. Άμα. Δώρο. Είμαι απλά. Λοιπόν. Φέραμε την κούπα, όμορφα, ωραία. Σιγά μην πήγες στο γήπεδο εσύ. Καθόλου δεν πήγα στο γήπεδο, εννοείται. Είδες τι ξεχωρίσανε Μίτσουε με τα μπλουζάκια της παραλλαγής. Μας είδες. Σουφουπόκ, τζίψι δεν τροπότα μου. Το σουφουπόκ τζίψι είναι πάντως all around, έχει και κάτω και εδώ. Πόσες ώρες κάνετε στο δρόμο? Από εδώ κάναμε πάρα πολλές ώρες, πάνω από 10 ώρες όπως θυμάμαι, από εκεί θα είμαι πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, σκαμβάντζες τη βήκαμε με το λεωφορείο, η πρώτη που ήμασταν. Ήταν η φορά της γης τέτοια και είχε μπει. Κατηφόριζε, δεν ξέρω. Πήρε τσίνες. Τι καλοί άνθρωποι μας κερνάγανε όπου πηγαίναμε. Τι καλοί άνθρωποι. Για μένα αυτά. Πρόσεξε, θα σας δείρει.
Κυκλοφορεί ένα τραγούδι με του Μερίνια, τι είναι τούτο ρε, τι είναι τούτο, γιατί δεν ξεκινάει, τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Ναι. Για βάλε το, παίξε το ρε παιδιά, νούμερο ένα θα γίνει. Το τι είναι αυτό ρε. Το τι είναι αυτό ρε. Μάλιστα. Τσαλτίδη. Έλα. Αυτή είναι ομάδα. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Όταν τους φωνάξαμε να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Τους είπατε έτσι, ε. Ανά. Δεν πολύ ακουγόσασταν είναι η αλήθεια. Πρέπει να έχεις ακουστικά εσύ, από τη Σουηδία. Από ό,τι άκουσα. Ήταν κάτι κορίτσια με κίτρινα να μας κάνουν επιθέσεις με τις μολότσες και με τις πέτρες. Ακόμα τρέχουνε τα κοριτσάκια. Γιατί ήταν εκεί ο Δεντροπόταμος. Κατάλαβες. Τρέξανε, ακόμα τρέχουνε. Μόνο εμάς κοιτάγανε οι αστυνομικοί. Αυτούς τους αφήνανε από τα στενά. Άρα δεν πειράζει. Δεν ήμασταν βανάκι εμείς να μπερδευτούμε. Εμείς ξέρουμε τα κατατόπια. Και ο άλλος με το βανάκι πήγε και ρώτησε, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Ρώτησε και το στείλανε στο λύκο του στόμα. να προσέχουνε. Καλά να πάθουν από αυτό που εγώ. Γιατί δεν πήγανε τα λεωφορεία. Η επίσημη ήταν αυτή. Ξύπνη ήταν αυτή. Ξανά την που βγάζανε οι συνδεσμίτες. Όλα αυτά μια χαρά. Πρωτάθλημα για Κύπρο, ξανά στο πύργο το Λευκό. Πρωταθλητής είμαι. Φιλούδια. Τα χαμάτα, έχεις βγάλει μπλουζάκια ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Τα πουλάς στη Λαϊκή, είναι αλήθεια. Τι είμαι εγώ, Αργιανός είμαι για να βγάλω αυτά, ρε. Ο Αργιανός πότε. Γιατί οι Αργιανοί πότε κάνανε τέτοιο. Από το τότε με τον Γκάλι. Με το κύπελο το 2010, Κυπέρχος Ελλάδας Άρης. Για θυμίσου, Τσαλτίδη. Δεν βγάλανε, δεν βγήκαν. Αυτά ήταν, τα είχε ετοιμάσει η ομάδα όπως θα κάνεις πάντα. Άμα το κερδίσεις, το βάζεις. Αν δεν το κερδίσεις, το βάζεις αλλού. Έτσι είναι αυτά. Εγώ άκουσα τα είχαν και οι Αργιανοί το φοράγανε. Όχι, όχι. Εμείς το πήραμε, έλα Μπλακ. Ο Μπλακ, πού είναι ο Μπλακ. Ο Μπλακ είναι, ρε. Σκύλος. Σκύλος είναι αυτός. Και τι Μπλακ, 150 κιλά, 2 μέτρα. Μολωσός δηλαδή, μολωσός. Πίγκμπουλ. Είναι από το πίτμπουλ το πίγκμπουλ. Ναι, αράτσα, το σημειώνω, πίγκμπουλ. Τεράστια τα χαμάτα, καλημέρα. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Άμα σε δει αυτός που τα πήρες αυτά εδώ πέρα, σε δει ότι τα πήρες, μπορεί και να σε αποκεφαλίσει. Αμερική. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Από Δεντροπόταμο στην Αμερική, αυτό είναι μια μετάβαση. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Είμαι ο Ανδρέας, ο Παοκτής. Είμαι Θεσσαλονικιός, από το Bronx. Α, από το Bronx. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κοίταξε, εγώ ήμουν, καλημέρα, πάρα πολύ στεναχωρημένος που χάσαμε το πρωτάθλημα. Ναι. Έκλαιγα συνέχεια. Και με το κύπελο. Ξέρεις πόσο χάρηκα. Πριν δύο ώρες ο κύριος που είχε μια εκπομπή πιο μπροστά από τον κύριο Τσιτσαρό, έβαλε τον κύριο Τζομπαλτζόγλου που έλεγε τον αγώνα, γιατί εγώ δούλευα. Έτσι. Και έκλαιγα τη χαρά μου. Μπράβο ρε παλικάρι μου, μπράβο. Που έβαλε τον τόλο Πέλκας. Ο Κάρα, ρε, εσύ με έκανες καλά, ο κύριο Τζομπαλτζόγλου. Αυτός είναι δίπλα σου που έλεγε τον αγώνα. Ναι. Πέστε, μπράβο, Τζομπαλτζόγλου, μίλα. Εσύ με έκανες χαρούμενο. Μπράβο, με θύμισε τα νιάτα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος δήμαρχος άναψε φώτσε Θεσσαλονίκη. Ναι, χαμός έγινε. No, τη φώτισε τη Θεσσαλονίκη. Τη φώτισε βέβαια. Τη φώτισε, ασπάζαμε εμείς τις λάμπες. Αλλά περνούσαν Αργιανοί με σφεντόνες και σπάζαν τις λάμπες. Σόπα ρε φιλαράκο. Ναι, χαμός έγινε. Του χρόνου τελικός, εγώ δεν το ψιλοχάρηκα γιατί κάθε χρόνο το παίρνουμε. Του χρόνου θα το πάρουμε, θα παίξει η Άρης ΠΑΟΚ τελικό. Να δεις και θα το πάρουμε. Σπάνε Αργιανοί τις λάμπες. Με έκανε στη χαρά μου φίλε, σε ακόμα τον κύριο Κόλκα δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Ναι, σ' ακούω μετά την... Κάθε μέρα σ' ακούω όλους. Κάθε μέρα. Να είσαι καλά. Πολύ με έκανε σε χάρηκα που άκουσα την αμετάδοση. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν μου λες τον αγώνα, τον είδες εσύ ο Ηρακλάκια. Εγώ τον είδα. Ναι, Ανδρέα μου, τον είδα βέβαια, ναι. Θυμάσαι που με είπες, αν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Γιατί εγώ σ' ακούω κάθε πρωί. Ναι. Okay. Είμαι στη δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ανδρέα, στην Αμερική έχεις 100 πράγματα καλύτερα να κάνεις τώρα από το να δεις τον τελικό τώρα. Όχι, παιδί μου, σαν τον ΠΑΟΚ δεν έχει. Τι λέω, εγώ πήγα στο Ιεροσόλυμα εδώ τον ΠΑΟΚ. Εγώ πήγα από την Αμερική το 2000 και πήγα ένα Μπεϊτάρι Ιερουσαλάιμ. Τι λες τώρα. Κλαίω, Jerusalem. Ούτε baseball ακούω τίποτα, εγώ είμαι παοκτής άρρωστος. Ούτε baseball βλέπω. Άμα κάνει baseball ο ΠΑΟΚ δεν θα βλέπεις, baseball. Όχι, αυτά δεν είναι για μα. Τη Λίβερπουλ βλέπω εγώ και λέω να ο ΠΑΟΚ παίζει. Πάπα, μην το κάνεις χειρότερο, άστο εκεί στο κακό που είναι τουλάχιστον. Έτσι.
Χάρηκα πάρα πολύ. Έγινε, να είσαι καλά, Ανδρέα. Φιλιά στο Bronx. Φιλιά σε όλη τη Νέα Υόρκη. Στο Big Apple. Φιλιά σε Αρνίκη. So big anyone can have a bite. Το γήπεδο μπορεί να έρθω στην Ελλάδα. Άμα κάνει ο Πάκ το κυρίω γήπεδο. Ανδρέα, έλα να σε γνωρίσουμε και φέρε μας και ζαχαρωτά Bronx. Ξέρω ότι το Bronx φημίζει για τα ζαχαρωτά του, ναι, όπως τις πέτσες, ναι, όπως τον σπετσόν. Ναι. Ζαχαρωτά, είναι δικό σου. Να προσέχετε τον πρόεδρο, να μας φύγει. Ειδικά μας εγώ θα τον προσέχω και ο Χρύσανθος οπωσδήποτε να μην φύγει. Ναι, να τον αγαπάμε, πολύ καλός άνθρωπος. Είναι, και δεν... καλά που έκανε και μπήκε στο κήπεδο. Γεια σας. Γεια, καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Επόμενη γραμμή πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Καλή εβδομάδα. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Είσαι ο Θοδωρής, ο παδός του ΠΑΟΚ. Από ποια περιοχή, Θοδωρή, αν επιτρέπετε? Αμφιλοχία, που τα ξέρεις. Α, έλα, ο έλα ρε Θοδωρή, έλα ρε. Πήγες στο τελικό, πήγες, όχι, κόλωσες. Πήγα, ξεκάθαρα, ρε. Μέσα, κανονικά. Α, πήγες. Ναι. Πέντε φορές με ραντίσανε. Τι πέντε? 10, πόσες ήταν, με ραντίσανε, λες και είχα βάκο. Α, σε ραντίσανε. Κανονικά, αυτό τι είσαι, ελιά είσαι, ρε φίλε. Τι? Ελιά είσαι. Τι να πω, ρε φίλε. Ειδικά το ράντισμα το μεγάλο στο Gold Vierinia, που ήμασταν και λαχανιασμένοι από το γκολ και από τη φωνή και από τα τέτοια που ήμασταν και αναπνέαμε γρήγορα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, λέγαμε εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας τώρα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν κάτι καλό μετά εκεί κάτω. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν ας μην τα λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Αυτή, αν είναι πάω καυτή, εγώ είμαι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ήταν γκολ, δεν ξέρω αν ήταν απονομή, δεν ξέρω αν ήταν αν πανηγύρισαν, δεν ξέρω. Πραγματικά ήταν τρία. Όχι, μη φανταστείς. Μιλάμε για 15 με 20, 25. Δεν ήταν παραπάνω. Δεν ήταν παραπάνω. Τέλος πάντων. Α, λες για οπαδούς τώρα που πάω. Τέλος πάντων. Ο Μίτσος εκεί είναι. Ο Μίτσος όχι, έχει ένα κάτι σημαντικό ρεπορτάζ τώρα, είναι έξω. Είστε τεράστιος πάντως, σας Λαμά και Τσαλτίδη, σας παραδέχομαι. Σας παραδέχομαι, πραγματικά βλέπετε μπαλίτσα. Γιατί είπατε, και το είπατε και το είπατε και πολλές φορές, ότι το παιχνίδι το είχα στοχημένο. Εγώ το είπα αυτό. Είναι ξεκάθαρο, το είπατε, είδες στα αρχή, νομίζω, είπατε ότι το είχα στοχημένο. Ο Δημήτρης διαφωνεί. Ότι ο Δημήτρης δεν διαφωνεί ακριβώς. Λέει κανένας Χιμένεθ δεν το έχασε. Λέει ότι είναι η ποιότητα του ΠΑΟΚ αυτή. Και όμως ο Χιμένεθ το έχασε. Δεν ξέρει μπάλα ο Δημήτρης και αυτό πέρα να του πω να πούμε. Ο Χιμένεθ το έχασε μόνο στο μάτς. Η προσέγγιση που κάνει ο Χιμένεθ στο μάτς είναι αστεία. Και δεν είναι μόνο, πρόσεχε, δεν είναι μόνο η προσέγγιση. Γιατί του δίνουν οι χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ το δικαίωμα να το διορθώσει. Και αυτός δεν το διορθώνει. Μπράβο. Εκεί είναι το σημαντικότερο. Πρόσεξε να δεις τώρα, έχεις παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ, έχεις δει βίντεο, τον έχεις αντιμετωπίσει. Αφού ξέρεις ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον ΠΑΟΚ είναι να πάρεις ομάδα και να φύγεις. κάνει πρώτη ευκαιρία, κάνει δεύτερη ευκαιρία, τρίτη ευκαιρία, χάνει το πέναλτι. Πέσε κάτω! Πάρ' ομάδα και φύγε, πάρ' ομάδα και φύγε, βρε βλάκα, πάρ' την ομάδα, βρε βλάκα. Και εγώ λέω κατάλαβες το πήγαινε, λέω και εγώ. Τρομοκρατήσου λίγο. Θα πούμε μετά, θα βάλουμε τους αγώνια να πει για το σκουτέρι, θα βάλουμε τους αγώνια να πει για τον Καποδίστρια. Ποιο σκουτέρι, ο σκουτέρι μαζί σου. Ναι, ξέρω, ναι. Πήρε το χαρτί και πάρτε το, δεν θέλω να το βλέπω. Έτσι. Πάρτε, ό,τι έβγαλε ο πρώτος, πάρτε το εκεί, δεν ξέρω τίποτα λέει. Πάρτε το, εγώ φεύγω. Να είστε καλά. Τώρα αλλά, φεύγω, τώρα φεύγω. Κάπως έτσι πέρα, φίλε, αφού είδες το σκεπτικό. Σφακιανάκης. Λοιπόν, αυτή είναι η προσέγγιση. Βλέπεις ότι ο μόνος τρόπος από τον Νοέμβριο και μετά για να πάρεις αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ είναι να φύγεις από το γήπεδο. Φύγε, βρε βλάκα. Κάθες και κοιτάς τον Πρίγιο, να χάνει το πέναλτι. Τι είναι αυτά ποδοσφαιρικά εννοείς, ποδοσφαιρικά, όχι κάτι άλλο τον άνθρωπο. Ναι. Ενώ το βλάκα που λες είναι ποδοσφαιρική η προσέγγιση, όχι... Ναι, γιατί είπα ότι έχασε το μάτς μόνος, έτσι, αυτό εννοώ. Έτσι. Είσαι αφελής να το πω, είσαι αφελής. Αφελής, μπράβο, πιο ωραίο είναι αυτό, αφελής. Αφού με ξέρεις ότι είναι φοβερός να μην τα λες. Φιλιά στην αμφιλοχία. Τα υπόλοιπα, να πω κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Αυτά τα υπόλοιπα που είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν τα ξέρα, δεν γράφτηκαν. Ναι. Αυτά τα υπόλοιπα που είπε με το που είπε ο Σαββίδης, αυτά παιδιά, πέρα από την πλάκα, αυτά είναι ικανά να μας στηρίσουν γενικώς το ποδόσφαιρο και τη χαρά. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι πράγματα να λέει ο άλλος τώρα απειλούμε, έχω πρόβλημα, όποιος δεν μπορεί να... Αυτό τι σημαίνει δηλαδή τώρα ότι πρέπει να φοβόμαστε να δούμε... Τι, δηλαδή, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε ρε παιδιά. Τα πιο πολλά δεν έχουν γίνει γνωστά. Και δεν έχουν γίνει γνωστά επίτηδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με την προσέγγιση την αγωνιστική που έδωσα. Ούτε ένα συγγνώμη στο κάνεις δεν είπες. Τον έχατε σκίσει τον Κάνιας, εσείς όλοι. Εσύ, ρε πάρτι που κάνες με τον Κάνιας. Τώρα τι έχεις να πεις,
Τώρα τι έχει να πει. Συγγνώμη. Για τον Κάνια. Λάθος. Εγώ δεν έχω να πω συγγνώμη. Λάθος με αφορμή την. Γεια σου Κάνια, πού είσαι, ρε φίλε. Το είδα προηγουμένως αυτό σου είπα. Με αφορμή την εμφάνισή του, έτσι. Δεν είναι κανένα παιχταρά. Αλλά όταν ένα ποδοσφαιριστής στο πιο μεγάλο μάτι τη χρονιά κάνει αυτά τα πράγματα, πάει να πει ότι το έχει, έχει μια ψυχή. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αυτό για πού ήταν τόσο καιρό και δεν το έδειχνε, ρε φίλε, λίγο. Αυτό είναι κακό. Ναι. Αυτό είναι κακό. Ναι, βοήθησε η υπαρξία της ΑΕΚ εκεί, Θοδωρή, λίγο. Θα σου πω κάτι για την ΑΕΚ τώρα, μια που το πεις, για να κλείσω. Ναι. Φίλε, δεν ξέρω εγώ αν ήταν ανύπαρκτη ή τι ήταν η ΑΕΚ. Εγώ ξέρω και φέρνω τον εαυτό μου στη θέση της ΑΕΚ ότι αν είχα κάνει αυτά που είχα κάνει φέτος και είχα πάρει ένα τίτλο, αν μη τι άλλο, αμφισβητούμενο από πολλούς και επί δύο μήνες. Με λέγανε κλέφτη, ψεύτη, απατεώνα και χάρτινο και μου έλεγαν ότι σε θέλαμε στον τελικό να έρθεις γιατί θα σε ξεφτυλίσω στον τελικό, θα μπω μέσα και θα σε ξεφτυλίσω, θα έρθω στο σπίτι τους και θα σε ξεφτυλίσω σε όλους τους τόνους, οι παίκτες, ο αντίπαλος προπονητής, διοικητικοί, δημοσιεύματα. Ο ΠΑΟΚ έγαλα γιατί εγώ θα έφτιανα αίμα και αυτό το πράγμα δεν τέτοιο. Και μπήκα μέσα και τους ξεφτύλισα. Εν γνώση τους ότι θα έρθω να τους ξεφτυλίσω στο σπίτι τους, μπήκα μέσα και τους ξεφτύλισα. Αυτό αν το βλέπα στην Τούμπα να μου το έκανε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ξέρω εγώ τέτοιο, εγώ τώρα θα είχα βγει στα κεραμίδια και θα έλεγα φύγετε από την ομάδα. Έχουν δύο μήνες τώρα που μας λένε ότι θα μας ξεφτυλίσουν, μας λένε χάρτινος, μας λένε ψεύτες και βγήκανε και ήτανε ο ΠΑΟΚ 90 κλάσεις ανώτερος. Και δεν υπήρχαν μέσα και τους ξεφτύλισε ποδοσφαιρικά και τελείωσαν. Αυτό αν το βλέπα εγώ μες στην Τούμπα, φαντάσου τι θα λέγαμε σήμερα. Να με έλεγαν και να με ξεφτύλισαν μέσα στην Τούμπα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Αλέξανδρος, οπαδός του Άρεος από το κέντρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κύριε Τσαλτίδη. Παρακαλώ. Σε αυτή την κατακαημένη την πόλη θα τολμήσει να αρθρώσει κανείς λέξη για αυτά που έγινε το Σάββατο το βράδυ? Για ποιο απ' όλα, ναι. Για τα έσχια αυτά του τελικού θα πει κανένα? Τα είπαμε, κύριε μου, στην αρχή της εκπομπής. Δεν ακούγατε την αρχή. Τι είπατε, κύριε Τσαρτιδη, τι είπατε? Για τις αφαιρέσεις βαθμού που πρέπει να επιβληθούν. Εσάς το αποτέλεσμα δεν σας φάνηκε περίεργο? Ποιο αποτέλεσμα? Μα είναι δυνατό να κερδίσει το Ισραήλ, τι λέτε τώρα? Α, ναι. Τους φίλους σου. Τους φίλους σου. Που... Είναι δυνατόν να κερδίσει το Ισραήλ? Η Ελένη έπρεπε να κερδίσει. Με τις αλήθεια είναι αυτό. Με τις περίμενε, έκανε δηλώσει. Το Σάββατο, κύριε. Έκανε δηλώσει. Έκανε δηλώσει. Του φίλου σου με τις καντίνες τους είπες. Δεν είπε, νιώθω νικήτρια. Νιώθω νικήτρια. Περίμενε, επειδή τις καντίνες, η αλητεία που έγινε μετά το τέλος του ματς που ορμήξατε στα κυλιακά και τα κάνετε σμπαράλια, δεν τα λέτε αυτά. Λέτε μόνο τον πόνο καρδιάς του Ιβάν. Για τις καντίνες εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Βαφικό Πύργο. Πείτε και αυτά. Μια που ο κύριος Σερβατζόγλου ήθελε να το σοβαρέψουμε, για αυτούς που λένε τους 15-20 που ήταν περισσότεροι που κάναν τα επεισόδια, μην τα παρεξηγείτε τα παιδιά, δεν μιλούσαν ελληνικά, έτσι. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν τους άλλους που τους έλεγαν μην κάνετε αυτά που κάνετε. Την άλλη φορά φέρτε κανέναν που να μιλάει ελληνικά. Γιατί αυτοί δεν μιλούσαν. Αυτοί με τους κόφτες, τα full face, που παρατηρεί κάποιος ότι δεν έχουν πάνω διακριτικά της ομάδας σας. Έτσι. Και κάνουν και γέφυρες με διαφημιστικές πινακίδες, εκεί θέλει και IQ. Αυτοί δεν μιλούσαν ελληνικά. Γέφυρες με διαφημιστικές. Τι που είναι αυτό? Αυτά που τα είδες όλα αυτά. Γέφυρα με διαφημιστική πινακίδα, τι είναι αυτό? Πήραν μια διαφημιστική που έγραφε ο ΤΕ Κύπελλο Ελλάδος και λοιπά και την έβαλαν γέφυρα για να περνάνε την τάφρα, μην τους ενοχλεί τάφρας. Γραμμή, καλημέρα. Είναι κανείς το μηχανικό. Καλημέρα. Αυτός με την Μπένσα πρέπει να ήταν. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Δεν το είδα αυτό. Αυτό που πότε. Δημήτρης ΠΑΟΚ από Αθηνά. Δημήτρης Αθηναίος, οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Έχω ξαναπάρει, ήμουν εκεί στο γήπεδο. Πήρες και προχθές, ναι. Αυτό με τις διαφημιστικές όντως ισχύει. Μην λέμε ψέματα. Λεπτομέρειες. Το μηχανικό τα παιδιά και έκαναν γέφυρες. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο παίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι το μέγεθος ή ότι έγινε κάτι εντός αγωνιστικού χώρου προκειμένου να υπάρχει τιμωρία. Δηλαδή, εντάξει. Όπως επίσης, να σταθούμε και σε αυτό που έχει επικρατήσει λίγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ότι ποιοι κάνανε τα επεισόδια, έξω από το γήπεδο και το ένα και το άλλο. Έτσι. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι εμείς κάναμε τα επεισόδια, ότι παουτσίδες και το ένα και το άλλο. Δεν είναι τυχαία κάποια περιστατικά που γίνανε συγκεκριμένες ώρες. Μ' ακούτε? Ναι, Δημήτρη. Εντάξει. Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κέντρο Αθήνας χωρίς παουτσίδες δεν γίνεται. Και τους ενοχλεί αυτό, ρε παιδί μου. Κύριε Τζοβραζόγλου, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν,
Τετάρτη. Κέντρο Θεσσαλονίκης γίνεται. Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή είναι η παραλαβή των εισιτηρίων από το Συνδυσμό της Αθήνας. Δεν είναι τυχαίο ότι την Πέμπτη υπάρχει επίθεση ντου από τους οπαδούς της ΑΕΚ που δεν φτάσανε στο σημείο που είναι ο Σύνδεσμος και την Παρασκευή γίνεται αυτό που γίνεται στην πλατεία Καραϊσκάκη όπου είναι από τους Ολυμπιακούς. Τέλος πάντων. Και το Σάββατο, τρεις ώρες πριν το μάτς, εγώ προσωπικά ήμουν στο Golden Hall για να πάω να πιω τον καφέ μου και να πάω στο γήπεδο σαν άνθρωπος. Αυτό που έγινε με το που φτάνει ένα πούλμαν του οπαδών του ΠΑΟΚ με 20-30 άτομα να πετάγονται μολότοφ από την άλλη πλευρά της Κηφισίας, να σκάνε μέσα στο εμπορικό κέντρο γυναίκες και παιδάκια να κλαίνε από το φόβο τους, αυτά δεν τα έχει επικοινωνήσει κανένας. Τα ανεξάρτητα μέσα εδώ. Αυτά είναι τσιμουδιά. Αυτά είναι τσιμουδιά. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε άγιοι. Αυτό να το ξαναπούμε, ναι. Έτσι. Αλλά αυτό δεν επικράτησε. Πουθενά δεν αναφέρθηκε. Πουθενά απολύτως. Πού πέφτανε η μολότοφ στα βροχή. Εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου από μηχανάκια οπαδών της ΑΕΚ. Στην Κηφισία. Τους είδαμε. Ήταν μια τρακοσαριά. Τους είδαμε. Είναι μερόπαλα. Γυρνούσαν και έψαχναν. Από εκεί και πέρα, κάτι τελευταίο για να μην κρατάω και γραμμές, να ρωτήσω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι αθλητικό άθλημα, είναι αντρικό άθλημα. Ναι. Είναι. Αυτή η κλάψα των αϊτσίδων δεν δώσαν τα χέρια, δεν... αυτοί είναι οι bad winners, όχι οι bad losers, γιατί κλαίγαμε, είμαστε οι κακοί χαμένοι πριν κάποιες μέρες, τώρα είμαστε οι κακοί νικητές, ότι δεν δώσαμε χέρια, τους βρίζαμε, τους κάναμε και ότι ο Λουτσέσκο έδειχνε τα χαμνά του. Υπάρχει βίντεο που αντισυχοχημένα θα δείχνει. Στην Ευρώπη άλλοι, εδώ και 2-3 μήνες προσπαθούν να κερδίσουν την κοινή γνώμη την ουδέτερη. Ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί, οι άλλοι είναι αυτοί που... Στην υπόλοιπη Ευρώπη μεταξύ προπονητών δεν υπάρχει κόντρα, δίνουν όλοι τα χέρια τους. Εμείς είμαστε οι απολύτιστοι ξαφνικά, ενώ αυτοί είναι υπεράν όλων. Ξέρουμε και τι γίνεται. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Ωραία, Δημήτρη, έγινε. Καλημέρα, φιλιά στην Αθήνα. Φίλος ρωτάει να πες μας τι είπε ο Ιβάν για τον Μαλεζά. Θα το περιγράψω σκηνικό όπως έγινε, γιατί στο σκηνικό αυτό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Μπίσεσβαρ και τι κατάφερε. Άλλος φίλος, τι είπε να δεις. Ναι, διάβασε, Μωρή. Το διαβάζω, του 007, το που λένε μου είναι αυτός, αγαπημένος Παοξής. Ρε Τζόρμπα, κάτι άκουσα ότι είπες, δεν έγινε τίποτα στην κερκίδα. Φίλε, θα πνιγόμασταν. Μας πετούσαν οι μπάτσι δακρυγόνα μέσα στην κερκίδα συνέχεια. Και δεν έγινε τίποτα. Εγώ και άλλα 200-300 άτομα δεν είδαμε την απονομή. Κλαίγαμε απ' έξω. Μπάτμαν, συγγνώμη, είναι η μόνιμη ποδόστο αυτή. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Πάοκ, ακάμπ, αντιφά. Δεν ξέρω τώρα, Δημήτρης, είπε μάλλον για... δεν έγινε τίποτα, εννοεί. Τώρα τι να πει και ο Δημήτρης, εσύ. Εντάξει, ρεπόρτερ Πάοκ είναι το παιδί. Δακρυγόνα μια στιγμή ένιωσα. Δημήτρη, σε πολλά κοντινά δείχνει κόσμο, πέπε, του πάω, κοπαδούς και κόσμο και αυτά και από τους πάγκους να είναι με τα μάτια, με μπλούζες στα μάτια και τέτοια. Σηκωμένα τα t-shirt στα... Νομίζω ότι γενικά ήταν πολύ ελεγχόμενο. Στο ύψος των ματιών και τέτοια. Ελεγχόμενη κατάσταση εντός γηπέδου. Ναι, εντάξει. Στις δύο γωνίες υπήρχαν από 50 άτομα που πραγματικά δεν ήθελαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει. Ναι. Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Ναι. Περιέγραψε το δεύτερο γκολ του Όφη. Περίμενε, ναι. Εντάξει, είναι λίγο τραγική η έξοδος. Κάντο περιγραφή. Η σέντρα από τα αριστερά. ο goalkeeper ρίχνει γροθιά στον αέρα. Περίμενε, ξανά. Σέντρα από τα αριστερά. Δεύτερο δοκάρι. Ο goalkeeper μαζεύει το χέρι, ο αμυντικός στρώνει την μπάλα στον Τίνα. Ο Τίνας το βάζει. Θανάσης, παικταράς. Πάρτο η μεγάλη Σπάρτη μέσα στην Παναχαϊκή 0-1. Άρε Απολλωνάρα. Άρε Απολλωνάρα. Και 95 είναι ο Απολλωνάρας. Ναι. Χειρότερο είναι το Απολλωνάρα. Ναι. Ωραίο γκολ. Μάλιστα. Γράμμες ανοιχτές. Ω! Σιαλμάς! Ανάποδο ψαλί, το είδες? Ο Σιαλμάς που το έχει. Το έχει ο Σιαλμάς. Σε ποια ομάδα παίζει? Τρίκαλα, δες δε. Δεν υπάρχει, τρελό γυριστό. Είχε ψηφιστεί στην Αγγλία του Σιαλμά ένα γκολ
το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη. Το θυμάστε ποιο είναι, με ποια ομάδα. Και ποιος κάνει την απίθανη σέντρα. Πεκταράς. Θα γίνει, Δημήτρη. Που λένε μου, πεκτούρα τεράστια. Και παίζει ο Μπακασέτα στην ΑΕΚ. Τεράστια πεκτούρα. Να παίξω Μαυρίδη. Έχω Μαυρίδη να παίξω αέρα. Να βάλουμε. Μετά. Δεν έχουμε ακούσει, ρε φίλε, εμείς. Θα ακούσουμε. Μετά κάνουμε τέτοιο. Έχουμε εργασίες. Αναστήλωση ποδιού. Ναι, για βάλε λίγο Μαυρίδη να ακούσουμε γιατί δεν ακούσαμε. Χθες το Λίμπερο, παρέμβαση. Να μιλήσω μαζί σου. Δεν πειράζει. Και τυχαίνει να κάνετε κομπή. Έτυχε. Φίλε, με εκπλήσεις. Πώς είσαι. Εκπληκτικά, φίλε. Δεν... Πώς θα το δώσω να καταλάβεις τώρα. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα μου. Κοιμόμουν και χαιρόμουν. Εγώ έχω μείνει Αθήνα, αδερφέ. Θέλω να πεις αν έχει έρθει καταρχήν το νερό. Αν σταμάτησαν οι πλημμύρες και πώς πάει η πόλη μας μετά από το κύπελο. Εδώ ρε Γιώργο, το μετρό ήρθε το νερό, δεν θα έρθει. Να σου πω, νερό έχουμε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα μπαίνοντας σπίτι το πρωί κατά τις 6. Εντάξει. Εδώ η φωνή σου κανονικά. Και μετά. Έπαιξε μπανάκι, όλα καλά. Φίλε, είμαστε καλά. Και δεύτερον, έχουμε και ρεύμα, φίλε. Έλα να ζήσεις την ένταση. Την αντιγεία. Κόρστον. Ακροατής. Έχουμε, ναι, αυτό που σου λέω. Θα τα βάλετε μετά, αφού πήρε ακροατής. Παρακαλώ. Φάτο το Μαυρίδη. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω Ασουαμά να χόρτασες. Α, εσύ είσαι! Mm-hmm. Είσαι τραγικός. Έχεις να πάρεις τηλέφωνο 3 μήνες. Είσαι τραγικός και παίρνεις τώρα. Είσαι τραγικός. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο. Είσαι τραγικός. Καλά, αλλά επειδή σε συμπαθώ. Τραγικός νομίζω να πας στον καθρέφτη να δεις έναν τραγικό. Επίσης δεν ξέρω αν χόρτασες από τον τελικό. Επίσης πιστεύω να χόρτασες από την έλευση του πρίγκιπα εδώ πέρα που πήραν όλοι εδώ τα λαμόγια και τον προσκύνησαν. Όλοι προσκυνήσαν. Η λέξη έλευση ποια ομάδα υποστηρίζει. Ελευσίνα. Ναι. Μία. Ποια αγγλική ομάδα υποστηρίζει. Αγγλική ομάδα. Δεν τους γουστάρω αυτούς εγώ πολύ. Έλευση ρε φίλε. Λίβερπουλ. Football Club. Να εύχομαι να το πάρετε. Ευχαριστούμε. Σοβαρά μιλάς, Κώστα. Ναι ρε φίλε, γιατί να μην μιλάω σοβαρά. Είμαι United, αλλά εύχομαι να το πάρει η Liverpool, γιατί οι άλλοι είναι αχώνευτοι. Μπράβο. Και εγώ θα κάνω την καρδιά μου όμως πέτρα. Και επίσης πρέπει να παραδεχτώ ότι όπως ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, το δεύτερο ή το πρώτο καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε η Liverpool στην Αγγλία. Τι να κάνουμε τώρα. Που πέσαμε να πούμε άμυνα συνέχεια όλο το χρόνο. Άσε με τώρα να πούμε Ασλαμά. Μαζί σου Κώστα. Μετά τη ΣΥΤ. Όλο άμυνα και άμυνα μας έχει σπάσει τα νεύρα αυτός. Σε παραδέχομαι. Θα πάρουμε Λουτσέσκου του χρόνου. Έχετε τον Λουτσέσκου. Μίζει μας σας. Δεν ξέρω ποιον θα πάρουμε, αλλά αυτός δεν κάνει για τη United. Ναι. Το Κλόπ ήθελα εγώ, αλλά τέλος πάντων να πούμε. Μας φέραν αυτόν εδώ τον αμυντικογενή να πούμε. Η United δεν παίζει άμυνα ποτέ. Πώς το λένε. Ναι, αλλά με τον Σάντος μια χαρά τον ήθελε στον πάγκο Σάντος. Εκεί ήσουν καλός, άρεσε. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα πάει εκεί ψηλά. Η United ήταν ήδη ψηλά, να πούμε. Όταν πήγε αυτός, ήταν ήδη ψηλά. Άσε τώρα, αυτό τον προλογό σου δεν τον τρώμε. Και δεν υπογράφουμε κανένα συμβόλαιο για το τηλέφωνο, εντάξει. Ναι. Ήθελα να σε πάρω για να σε πικάρω, όχι το Χρήστα, αλλά εσένα. Ξέρω. Πρέπει να έκλαψες πολύ το Σάββατο, φίλε, που έβλεπες το ξεβράκωμα. Ούτε είχα ταλκά με τη Φουρέιρα, ούτε τίποτα. Το αγωνιστικό ξεβράκωμα το είδες. Το αγωνιστικό, λέω. Στο Eurovision. Όχι, το ποδόσφαιρο, την μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟ και την μπάλα που έπαιξε η ΤΕΜΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδα. Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση. Ξεκινάει ο τελικός βράδυ Σαββάτου και ο ΠΑΟ είναι σε κακή βραδιά χάλια και το παίρνει η ΑΕΚ 0-0. Ή τι θα λέγατε, να το αγωνιστικό ξεφράγμα του ΠΑΟ. Τι είναι αυτό το χάσο, ο τελικός είναι μια βραδιά. Υπάρχει και χρονιά, τέτοια μπάλα έπαιζε όλη τη χρονιά η ΑΕΚ. Καλά λίγο, δεν έπαιζε και ακριβώς έτσι. Στην Ευρώπη μας έλεγαν ότι είναι αίτητοι και είχαν 7 ισοπαλίες και μια νίκη. 7 ισοπαλίες ρε φίλε. 7 ισοπαλίες και λίγο μπήκε. Τι να το λες αυτό το πράγμα. Σε όμιλο μπήκε με Μίλαν. Μια χαρά. Σε όμιλο μπήκε και ο Πάο έμπαινε να πούμε επί 5 χρόνια σε όμιλο και έκανε και νίκες και εκτός έδρας. Ναι. Άσε με τώρα με 8 ισοπαλίες. Αυτό το πράγμα που είδες εσύ το Σάββατο ήταν ομάδα τώρα, μπαλά, παίζαν αυτοί. Συνέχεια ψάχναν να το λιβάει για να σπάσει καμιά κεφαλιά στον Αραούχο. Τόση ώρα αυτό λέω. Κατεβαίνανε. Έτσι παίζουν όλη τη χρονιά. Δεν κατέβηκε η ΑΕΚ. Δεν κατεβαίνανε. Γεμίζω. Πάει ο Λιβάγια που είναι ενταγλαράς και εσπρόχνει, παίρνει κεφαλιά, την κατεβάζει ο Αραούχο ή ο Λάζαρος και κάνουν γκολ.
Και επίσης, επειδή είναι μικρή ομαδούλα, αφήσαν τον Λάζαρο και τον Γκάλο απ' έξω. Ευχαριστούμε πολύ που τους αφήσαν απ' έξω. Γιατί οι παίχτες δεν υπογράφουν ανανέωση. Μπράβο, πες και ευχαριστώ. Μπράβο, πες και ευχαριστώ. Ναι, γιατί να μην πω ευχαριστώ. Μπράβο, κακό, ευχαριστώ. Κακό του κεφάλι που τους βάζανε απ' την αρχή. Ναι. Μου βάλαν τον άλλον το κορίτσι από τη Σουηδία να παίξει δεξιά, ναι, και αφήσαν τον Γκάλο. Μόλις μπήκε ο Γκάλο, δυο σέντρες έβγαλε καλές. Είσαι ρατσιστής. Γιατί είμαι, με ποιον είμαι ρατσιστής? Με τους ξανθούς βορειοευρωπαίους. Άσε ρε φίλε, εγώ μεγάλωσα με Κορεάτες, Εβραίους και Καζακστανούς. Είπες το κορίτσι. Είμαι ρατσιστής. Ρατσιστής είσαι εσύ που είσαι φιλόαγγλος. Ναι. Με Κορεάτες. Ναι. Το κορίτσι, ναι, από την... το κορίτσι από τη Σουηδία. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Εκεί, ρε. Τι είχε, πού. Ακούς, Χρήσανθε. Είχε Βορειοκορεάτες εκεί. Βορειοκορεάτες υπήρχαν, στην, ναι, πόλη που ήμουν εγώ τουλάχιστον. Υπήρχαν και μάλιστα είναι πολύ καθοσπρέπει άνθρωποι. Έτσι. Και με Εβραίους είχα να κάνω και με απόλους. Και δεν μπορώ να υπάρξω ρατσιστής ποτέ ούτε φασίστα. Ενώ εσύ που είσαι... Αλλά ο Χούλτ είναι το ξανθό κορίτσι από τη Σουηδία. Μπράβο. Πέσε κορίτσι σου. Επόμενη γραμμή, έτσι είπε. Ναι, ναι, καλημέρα. Πέσε κορίτσι σου είπε και εσύ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Είμαι ο Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ 23 χρονών. Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ 23 ετών. Πάντα πολύ, πολύ ωραία. Η παρουσία σου, καλή εβδομάδα. Τώρα, η φωνή μου τώρα βγήκε λίγο πρώτη μέρα. Είχε κλείσει το. Τελικό δεν πήγε όμω. Πήγα. Ρε παιδιά, όλοι πήγατε, πώς τα 15.000 κόσμος. Εγώ σας πήρα και παραμονή και σας είπα ότι βρήκα και εισιτήριο, ρε παιδιά. Ναι, μπράβο, δεν λέω ότι λες ψέματα. Ναι, εντάξει. Ναι. Το βρήκα εισιτήριο, φυσιολογικό είναι. Ναι. Να βρεις. Ναι. Αφού ήμουν 2.000 Εδώ πέρασε η γειτονιά μου κάτω πεταμένα στον δρόμο, είχε βρε. Ναι. Δημήτρη, τι ήταν αυτό που ζήσαμε και πάλι, έτσι. Πέστε σε αυτούς που δεν πήγανε. Ναι, αυτό δηλαδή. Αυτοί που δεν πήγανε, θεωρώ ότι το έχουν μετανιώσει ήδη. Ναι. Και η κερκίδα για όποιον ήταν εκεί και το είδε. Εντάξει, βοήθησε και η ομάδα σε αυτό. Πες, έτσι, μου, δηλαδή μια... πες μου στα γκολ που χάθηκαν, τι γινότανε. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι η ομάδα η κερκίδα συνέχιζε και έδινε πάθος στην ομάδα να συνεχίσει. Και ότι η κερκίδα της ΑΕΚ καταλάβαινε από τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα τους ότι κάπως ήταν τρακαρισμένη. Δεν ξέρω αν το έπιασες αυτό. Και ειδικά μετά το 1-0 δεν υπήρχε η κερκίδα της ΑΕΚ. Στο φάουλ του Βιερίνια. Στο φάουλ του Βιερίνια από εκεί και πέρα άρχισε. Γιατί, δηλαδή όλο αυτό γιατί σηκώθηκαν τόσα κινητά και το έγραφαν αυτό. Για μένα αυτό που ήταν το εκπληκτικό σε επίπεδο κερκίδας και κόσμου ήταν μετά τον γκολ του Βιερίνια. Πέρα από τον Άτινα οι πρωταθλητές, στο ότι παρομοιάσαμε την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και μας κοιτούσαν σαστισμένοι, δηλαδή σαν να με τους αρέσει όλο αυτό. Ευχαριστώ τον Λάζαρο τον Χριστοδουλόπουλο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον γκολ που βάλε με τη Λάρισα. Για τον τελικό που έφτιαξε, ναι. Για τον τελικό που μου έδωσε την ευκαιρία. Γιάννη, συμφωνείς με τον φίλο μας τον Δάμονα, τον Λουλουδά, τον Παοκτσί, μας ακούει κάθε πρωί, που είπε ότι... Πιο πολύ θα με ζόριζε η Λάρισα. Εννοείται. Συμφωνείς? Παιδιά, να σας πω κάτι. Άντε και πήγαινε η Λάρισα. Ναι. Πολλοί παοξίδες θέλανε τη Λάρισα. Πάρα πολλοί παοξίδες θέλανε τη Λάρισα. Ναι. Και πάρα πολλοί παοξίδες στεναχωρέθηκαν που βάλε ο Χριστοδουλόπουλος στον γκολ. Ναι. Σήμερα, άμα κέρδιζε τη Λάρισα, εσύ ο απέναντι, ο Χρύσανθος, ο άλλος ο παδός, τι θα μου λέγατε? Έλα μου, ωραία, κέρδισες τη Λάρισα, θα μου έλεγες, ναι, και σιγά. Η άλλη αξία έχει το τρόπαιο, ναι, όταν το κερδίζεις με την υποτιθέμενη πρωταθλήτρια, ναι, και κυρίως με αυτή την εμφάνιση. Ναι. Σωστός. Ήταν κυρίως το αγωνιστικό ξεβράκωμα που αν μου έλεγες πώς θα ήθελες να είναι ο τελικός, σχεδίασέ μου τον ονειρικό τελικό, ναι, θα ήταν αυτός. Άντε με λίγο παραπάνω σκορ. Ναι. Ακριβώς αυτός θα ήταν. Ναι. Ωραία Γιάννη, ωραία παλικάρι μου. Γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, πολύ πολύ ωραία παρουσία για ένα ακόμη πρωινό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ποιος είναι? Νίκος λέγομαι. Νίκος, οπαδός. Οπαδός της πρωταθλήτριας. ΑΕΚ. Καλημέρα. ΑΕΚΑΡΑ, ναι. ΑΕΚΑΡΑ. Ναι. Νίκο, από ποιο μέρος παίρνεις τηλέφωνο, αν επιτρέπετε? Συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ καταρχήν, ήταν και λίγα φάγαμε. Ναι. Νίκο, από ποιο μέρος είσαι, αν θες να μας πεις? Αλεξανδρούπολη. Α, από Αλεξανδρούπολη, μπράβο. Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ, παιδιά, ήταν ζαλισμένη από τις φιέστες. Αυτό να καταλάβετε μόνο. Ναι. Είχαν κάνει τρεις φιέστες. Μία στο ΑΚΑ, μία στη Ριζούπολη και μία στη Φιλαδέλφια. Μπράβο. Χώρια, τέσσερις και μία στα Μπουζούκια. Χώρια που πήγαν και δύο φορές στα Μπουζούκια. Ναι. Από τη Σαμπάνης και από τα Φιστίκια είχαν γίνει τούμπανο. Είχε η ομάδα ξεφουσκώσει. Είναι να διαχειριστείς αυτό το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο.
Το ξέρετε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και για τη μικρή ομάδα που είπε ο κύριος προηγουμένως, από τη Γάμα Εθνική ανέβηκε στην Αλφα, πήρε πρωτάθλημα και εσείς ακόμα βγαίνετε πρωταθλητές από τον Αύγουστο. Έτσι δεν είναι. Τώρα βλέπω στα ράδια αρχίζουν να λένε πρωτάθλημα και από το Μάιο. Στα ράδια ακούς, λίγο δύσκολο να βλέπεις. Ναι, 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 από τα ραδιόφωνα. Είχαμε το παραμύθι του Αυγούστου, τώρα είχαμε το Μάιο. Ναι. Αυτά. Ωραία. Μ' άρεσε ότι το ότι ξεκίνησες με συγχαρητήρια και κλείνεις με χολή. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, πολύ ανώτερος. Σας είπα ότι είναι τιμητικό το σκορ αυτό που φάγαμε. Ήταν πολύ περισσότερο να φάει η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ ήταν ζαλισμένη από εκείνη τη φιεστάρα που έγινε στη Φιλαδέλφεια. Που την έζησα, πήγα και αυτό το πράγμα δεν είχε ξαναγίνει. Ήταν σαν να είχαν πάρει το Champions League. Έτσι. Έγινε Νίκο. Αυτό. Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Ο Θαλαμοφύλακας απαντάει σωστά για τον γκολ του Σιαλμά. Θα το βάλουμε ως διαγωνισμό αύριο. Μην το κάψουμε τώρα. Μπράβο, Θαλαμοφύλακα. Αυτό είναι, ναι. Κάνει απίστευτο γύρισμα η παικτούρα. Ναι. Γραμμή δεν έχουμε, έτσι. Γραμμή δεν έχουμε. Εδώ είναι ο Παύλος, ε. Ο Καραμπέρης δεν είναι. Πού ήταν, ε? Εδώ. Εκεί δεν είναι υπεύθυνος. Ναι. Ακόμη παραμένει. Φυσικά. Ναι. Και δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο καν να δώσουμε προσλήψη μια φορά. Έχει τραβώσει με μένα. Παλιά σήκωνε. ο Παύλος. Ναι. Να είναι καλά, για πολύ καλά παιδιά όλοι. Τι? Για πού προσκλήσει. Όχι για αυτό, για Πάολα, για άλλα που είχε κάνει κατά καιρούς τελευταία. Δύναμη για το stage. Τώρα τελευταία διετία, ναι. Χίλια μπράβο στον Ηρακλή. Από χθες είναι στην Football League και αρχίζει η δουλειά, κυρίως τώρα η διοικητική. Και η οργάνωση της ομάδας του χρόνου, αλλά κυρίως η διοικητική δουλειά. Ο Ηρακλής, ο οποίος επευλήθη του καλού αυτή τη φορά, καμία σχέση με το πρώτο ματς, στη Λευκάδα, του Τηλικράτη Λευκάδας με 2-1 με σκόρερς τον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον αδικημένο από τον ΠΑΟΚ Βασίλη Παπαδόπουλο, στο 18ο λεπτό. Ισοφάρισε με ωραία κεφαλιά ο Δημήτρης Καβαδίας από την προσπάθεια του Φώτη Φέτς 74 και για τον Ηρακλή ευτυχώς απάντησε πάρα πολύ γρήγορα, 2 λεπτά αργότερα στο 76 ο Λινχάρες Ουέλκερ Ταϊανάν Ιμπέρες για τους φίλους Τάι με απίστευτη εκτέλεση φάουλ στο αριστερό γάμα. Μπείτε και δείτε την. Θα ξεχάσετε το φάουλ του Βιερίνια στο ΆΚΑ. Το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Όταν ένα στοίχημα έχει μπει δημοσίως, θα δημοσιοποιηθεί και η πληρωμή του. Γράφει για το μπασκετικό στοίχημα που βάλαμε. Όταν ένα στοίχημα μπει δημοσίως, ναι. Πρέπει να. Για μένα το λες. Όχι. Για την εκπομπή. Για την εκπομπή. Ποιος πληρώνει τώρα? Ο Χρήστανθος. Ο Χρήστανθος. Είπαμε να φάμε, πάμε σε να φάμε. Ναι. Να μας κάνει τραπέζι. Ναι. Μην πάει σε χορηγό, θα μυρίζει μαμουνιά από πίσω να το ξέρεις. Μην δεχτείς πετί παλέ, θα μυρίζει μαμουνιά. Μπορεί να πάει δύο μέρες πριν και να κλαφτεί. Να το ξέρεις. Και θα πει θα κάνουμε έξτρα αναφορές και τέτοια, άστο. Σε μαγαζί άλλο κανονικά που δεν είναι χορηγός. Μια χαρά το πετί παλέ και μακάρα πάει να φάμε εκεί πέρα, αλλά άστο. Άστο. Δεν σχολιάζω. Να δώσουμε τους νικητές. Φυσικά η απάντηση είναι, μόνο ένας απάντησε, ο Μάνταλος που φύγε από πίσω, λέει ο Κωνσταντίνος ο Μίχος, και καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Με το που είδε ο Πέτρος το γατόνι να πλησιάζει ο Μάκης, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και πήγε και σύστηνε τους συμπαίκτες του σε αυτούς που προπορευότανε, νομίζω τον το Βαγγέλη το γραμμένο και τους άλλους. Τα γυαλιά τώρα, χωρίς quiz, αυτό είναι, το έπαθα με quiz, στα no quiz, Opticon Express, Σταύρος Καμπούρογλου ή Καμπουρόγλου. Ζητώ συγγνώμη. 7-10 το κινητό, τελειώνει σε 7-10, Σταύρος Καμπούρογλου ή Καμπουρόγλου. Θα επικοινωνήσει και με τους δυο σας η Μαριλής, η γλυκιά μας γραμματεία, για το πώς θα παραλάβει τα γυαλιά από τα Opticon Express. Ρε Opticon Express, σε πιο πολλές φωτογραφίες είσαι εσύ παρά ο Βιερίνια, πανάθεμάσαι. Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και άλλο κακό να μην μας βρει. Συμφωνεί μαζί μου και ο Χρήστος Κιώσης. Άιντε πάμε.